Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στην τελευταία σχεδόν στροφή πριν από τις εκλογές, 2,5 εβδομάδες μένουν ακόμα. Στα ραδιόφωνα μιλάνε πάρα πολύ, το ίδιο στις τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, τα social media. Ο κόσμος δεν ξέρω πόσο παρακολουθεί ή δεν παρακολουθεί μια εκπομπή, αλλά πιστεύω προσωπικά ότι παρακολουθεί εκείνες τις εκπομπές που είναι σε ήπιους τόνους και που γίνεται παράθεση ιδεών, αν θέλετε, ή προγραμμάτων παρά τις κραυγές και τις εντάσεις. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Θα δούμε στη συνέχεια. Απόψε ευελπιστώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, ώστε όσοι μας παρακολουθήσετε, όσοι μας δείτε τουλάχιστον, να δείτε τα πρόσωπα αυτά που έχω μαζί μου απόψε και να διαπιστώσετε αν αξίζει τον κόπο να τους δώσετε την ψήφο σας και να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σας εκπροσωπήσουν στη συνέχεια. Ξεκινώντας, για λόγους πολιτισμού και ευγένειας από τις κυρίες, θα έλεγα ότι η κυρία Κατσαμά, από τους ενεργούς πολίτες, είναι. Καλησπέρα κύριε Κατσαμά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας είδα. Η Έρη Παυλάκη. Καλησπέρα από σας. Τη σύμπραξη, από τη σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου, Παύλα Άμεση Δημοκρατία. Ακριβώς. Μην ξεχάμε. Η κυρία Μαρία Γιαμπουλάκη, Ηράκλειο για όλους, με τον κύριο Σισαμάκη. Σωστά. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Βλαχάκης, του Ανδρέα, επειδή είστε δύο στον ίδιο συνδυασμό. Από τη Δύναμη Πολιτών, καλησπέρα. Και στους τηλεθεατές σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, 375, ευχαριστώ. Γιάννη Κουκουράκη, να μας εξηγήσετε αργότερα. Και ο κύριος Χριστόφορος Κουκουλάς, Ηράκλειον, με κεφαλαία το «Ον» το τελευταίο. Αξίζει. Καλησπέρα σας. Γιατί κεφαλαίο το «Ον» το τελευταίο? Γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση πραγματικά στην οντότητα του πολίτη. Να δώσουμε έμφαση. Α, το «Ον». Ναι, «Ον». Λοιπόν, όλοι οι συνδυασμοί έχουν και κάτι. Άλλοι έχουν σταυρού στη μέση, άλλοι συν. Θα τους κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα όμως, αυτή ήταν η τοποθέτηση σύμφωνα με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Όμως η σειρά στη συνέχεια των ερωτήσεων θα ακολουθήσει τη δύναμη, την παρουσία των υποψηφίων αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι καταλαβαίνετε τη σειρά. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι Βλαχάκης, Δημόπουλος, Κατσαμά, Παυλάκη, Γιαμπουλάκη, Κουκουλάς. Κάποιες ερωτήσεις από αυτές που έχω εδώ θα είναι για όλους. Εάν το πάμε καλά, να το κάνουμε μονότονα, η Νέλη θα μπορούσε καλύτερα να κάνει την εκπομπή από μένα. Θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα να συντονίσει λόγω για τις εμπειρίες της. Αλλά επειδή ακριβώς όλοι οι συντονιστές, να μην πω παρουσιαστές, φοβούνται στα 6 ή στα 7 άτομα ότι γίνεται ο χαμός του χαμού, κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε, να δούμε ότι πάει καλά, να γίνεται και διαλογική συζήτηση. Το να κάνω μια ερώτηση εγώ για να απαντάει κάποιος άλλος δεν λέει και πολλές φορές τίποτα. Καμιά φορά. Αλλά κάποιες ερωτήσεις από αυτές που είναι γενικές, να τις κουβεντιάζουμε. Το ουσιώδες είναι και ο διάλογος. Αυτό είναι το βασικό. Όχι παράλληλοι μονόλογοι. Ναι, αυτό θέλετε. Όπου οι παράλληλοι μονόλογοι νομίζω ότι αποτρέπουν τον πολίτη να μας ακούσει. Ενώ ο διάλογος επί της ουσίας βοηθάει και να αντιπαραθεθούν απόψεις, να συνδεθούν πράγματα. Κάποιες από τις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει βέβαια είναι γενικές σε όλους σας. Αλλά να ξεκινήσουμε λοιπόν καταρχήν, όπως είπαμε, τη σειρά με τον κύριο Βλαχάκη. Θα ήθελα μια τοποθέτηση ενός λεπτού από τον καθένα σας, έτσι για να ξεκινήσουμε ή να ζεσταθούμε λιγάκι. Πώς οραματίζεστε εσείς το ρόλο του Δημάρχου στην πόλη του Ηρακλείου? Μάλιστα. Διαφορετική έναρξη, διαφορετική ερώτηση. Πολύ ωραία. Έτσι. Να ξεκινήσω διαφορετικά. Κύριε Χιντυράκη, η δική μου πεποίθηση είναι ότι είμαστε πια όριμοι σαν δημότες στο Ηράκλειο να εκλέξουμε δημάρχους οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι συγκεντρωτικοί. Άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά συγκεντρώνουν τις εξουσίες και λειτουργούν σε αυτό το ρυθμό. Η άποψή μου είναι ότι οι ανάγκες πλέον της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, είτε μιλάμε για εθνική διοίκηση, είναι τόσο πολλές και χρήζουν τέτοιες εξειδίκευσεις που θεωρώ ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ένα άτομο να καλύψει όλο αυτό το φάσμα των γνώσεων και όλο αυτό το φάσμα της εμπειρίας. Άρα θέλετε μια δημοκρατική ουσιαστικά λειτουργία και ένα μοίρασμα των αρμοδιοτήτων. Δημοκρατική ούτως ή άλλως, αλλά ουσιαστικά υπάρχει και ένα σαφές θέμα που έχει να κάνει με την εξειδίκευση. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μοντέρνα σχήματα πολιτικής, ξαναλέω, είτε αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση είτε αφορούν την εθνική διοίκηση, θα πρέπει να απαρτίζονται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις, οι οποίοι θα είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους και όλοι αυτοί θα έχουν μια κοινή διοίκηση η οποία θα ελέγχει αυτή τη δομή ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει. Κύριε Δημόπουλε, πώς θέλετε το ρόλο του Δημάρχου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου? Επειδή έχω μια εμπειρία από τα δημοτικά και
τα ερωτεύτηκα την αυτοδιοίκηση. Είναι ένα πεδίο δόξης να βρω. Δεν κρύβω να πω ότι ο ρόλος του Δημάρχου πρέπει να είναι ο δυναμικός. Αυτό που είπε ο συνάδελφος όσον αφορά να μην είναι συγκεντρωτικός, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Πρέπει να έχει την εξουσία στα χέρια του και να έχει και σχέση με την πολιτική. Γιατί ο Δήμαρχος είναι πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια αυτό μου αυτό δείχνει. Ήθελα, με λίγα λόγια, και για να προχωρήσω παρακάτω. Ναι. Κύριε Κατσαμά. Ο πρώτος συνυποψήφιος που μίλησε περιγράφοντας ένα Δήμο εταιρεία και ο δεύτερος μίλησε για ένα δήμαρχο κεντρικό ρόλο που τον έχουμε δοκιμάσει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εμφανές στο Δήμο και στην πόλη. Οι ενεργοί πολίτες από τον τίτλο τους περιγράφουν ακριβώς και το ρόλο του Δημάρχου που φιλοδοξούμε ότι θα τον παίξει την επόμενη θητεία ο Ηλίας Ολιγερός. Ένας δήμαρχος ο οποίος θα αποκεντρώνει λειτουργίες, ένας δήμαρχος ο οποίος θα συνεργάζεται. Ο Ηλίας Ολιγερός και οι ενεργοί πολίτες πιστεύουμε σε άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες. Το δείχνει η παράταξή μας 5 χρόνια, το δείχνει η λειτουργία μας αυτό το διάστημα. Επομένως χρειαζόμαστε ένα δήμαρχο, όχι μάνατζερ, όχι αρχηγό, αλλά έναν ίσο με ίσους για να διοικήσει και να φέρει την επόμενη μέρα καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Βλαχάης και ο κ. Δημόπουλος απλώς περιέγραψαν τους αρχηγούς των παρατάξεών τους. Όπως και εσείς. Ναι. Αυτό είναι. Κύριε Παυλάκη. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ ξέρετε πώς πραγματικά φαντάζομαι το Δήμαρχο. Εσείς έχετε τον Πέτρο Ινιωτάκη. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν φαντάζομαι το Δήμαρχο έναν ηγέτη. Και τι σημαίνει ηγέτης. Πολλές φορές νομίζω παρερμηνεύουμε αυτή τη σημασία. Ηγέτης δεν σημαίνει απλά εξουσιάζω. Ηγέτης σημαίνει εμπνέω. Εμπνέω λοιπόν τους ανθρώπους να κάνουν τα πράγματα που θέλουν, που είναι ικανοποιημένοι, τους σπρώχνει να βγουν έξω από τα ζώνη βολικότητάς τους, να κάνουν πράγματα που τους κάνουν χαρούμενος. Αυτό είναι που φαντάζομαι εγώ ένα δήμαρχο. Ένα δήμαρχο ο οποίος κάνει συμμετοχικά πράγματα, δημιουργεί. Και αυτό ακριβώς είναι ο Πέτρος Ινιωτάκης για μένα και ο λόγος που είμαι μαζί του. Σας ευχαριστώ για τη συντομία του λόγου. Κυρία Γιαμπουλάκη, εσείς έχετε υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Δεσσαμάκη. Σωστά. Ναι. Και έτσι ακριβώς. Να το μας το περιγράψετε και εσείς με ακριβώς. Με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Γιώργος Σισαμάκης, θέλω, επιθυμώ τον επόμενο δήμαρχο Ηρακλείου. Είναι συμμετοχικός. Ακούει τους ανθρώπους ανάλογα την εξειδίκευσή τους. Δεν είναι αυτός που θα πει «εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό», αποφασίζει και διατάζει. Είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Είμαστε από τις πρώτες παρατάξεις που ξεκινήσαμε και το τονίσαμε, διότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων από πολύ νωρίς που ξεκίνησε να συζητάει για τις δημοτικές εκλογές του Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σαμάκης είναι πρώτος μεταξύ ίσων και έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μπορεί να κάνει το Ηράκλειο το επόμενο βήμα. Κύριε Κουκουλά, η Βαγγελίου Σκενεράκη πριν από μερικές μέρες εδώ προσδιορίσε το ρόλο της Δημάρχου ότι πρέπει να είναι ηγέτης. Ναι. Αυτή την φράση μου είπε. Ηγέτης. Να είναι ηγέτης, αλλά με μια ταπεινότητα. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ταπεινός, να ακούει τους πολίτες, να βρίσκεται μαζί τους, να κυκλοφορεί στις γειτονιές, να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες ώστε ο άλλος να μπορεί να τον προσεγγίζει, να μπορεί να του πει το πρόβλημά του μαζί με την ομάδα του. Θεωρώ λοιπόν ότι μια ταπεινότητα, αλλά και μια ηγετική φυσιογνωμία που να γνωρίζει πραγματικά τα προβλήματα, είναι ένα συνδυασμό που θα είναι ένα πετυχημένο δήμαρχο. Λοιπόν, περιγράψατε τους επικεφαλής των συνδυασμών σας. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω με τον κύριο Βλαχάκη. Είναι λογικό ένας εκπρόσωπος μιας παράταξης που διηγεί το Δήμο 5 χρόνια να θέλει να προβάλλει την προαγωγή ή την παραγωγή του έργου, του δημοτικού έργου, αλλά από την άλλη πλευρά να είναι υποχρεωμένος να αντικρούει τους υπόλοιπους διεκδικητές. Θα ξεκινήσουμε με μια χιλιοϋπομένη ερώτηση. Αν είναι ιδεολογική η λόγη που επιλέξατε τον κύριο Λαμπρινό. Να σας απαντήσω. Η επιλογή μου να συμμετέχω στο σχήμα της Δύναμης Πολιτών με αρχηγό τον Βασίλη τον Λαμπρινό, έχω ξαναπεί και από το ίδιο τραπέζι ότι ουσιαστικά αφορά τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για το ηθικό ανάστημα αυτού του ανθρώπου, τον ακέραιο χαρακτήρα του,
και την αμεσότητα που διαθέτει με τον κόσμο. Ο δεύτερος είναι γιατί θεωρώ ότι η δύναμη πολιτών εφαρμόζει ένα σύστημα, όπως προείπα, όχι προσωποκεντρικό. Δεν πιστεύουμε στο μεσαινισμό στην δύναμη πολιτών. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι η δύναμη πολιτών και τα στελέχη της, όπως και ο αρχηγός της παράταξής μας, έχουμε σε πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα τη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις που αφορούν το Δήμο μας. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ήταν αυτά που μου έδωσαν τη δυνατότητα και το κίνητρο να συμμετέχω στις εκλογές. Κύριε Δημόπουλε, είναι γνωστό πως στις δημοτικές εκλογές, ειδικά στις περιφερειακές, η κομματική στήριξη κάποιου συνδυασμού ελάχιστα επηρεάζει τους ψηφοφόρους. Όλο και κάποιος έχει ένα συγγενή, ένα φίλο, ένα γνωστό που τελικά πηγαίνει και τον ψηφίζει. Έχετε μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα των εκλογών και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να μας πείτε την προσωπική σας θέση, πού θα κριθεί η πρώτη και η δεύτερη θέση που θα πάνε στο δεύτερο γύρο? Επειδή όλοι λένε ότι δεν πρόκειται να κάνει να συγκεντρώσει το 50%. Εγώ δεν είμαι προφήτης, αυτή είναι η γενική αίσθηση αυτή τη στιγμή λόγω του εκλογικού νόμου. Ναι. Πού θα κριθεί, δηλαδή, πού θα κριθεί να ξεχωρίσουν οι δυο? Πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Κουράγης έχει κριθεί όλα αυτά τα χρόνια από τους δημότες. Έγινε πριν από 5 χρόνια ένα ασφάλμα. Διότι εγώ συνεργάστηκα, ακούω τους συναδέλφους εδώ που λένε ότι δεν πρέπει ο Δήμαρχος να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Εγώ με τον Γιάννη τον Κουράγη γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια και το ότι είμαι μαζί του είναι ότι έχει αυτή την ηγετική φυσιογνωμία, είναι ταπεινός όταν χρειάζεται να είναι, είναι δυναμικός όταν χρειάζεται να είναι και γι' αυτό έχω επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να είμαι δίπλα του και συνεχίζω να είμαι δίπλα του και πιστεύω ότι ο Κουράγης έχει κριθεί από τον Ηρακλειώτικο λαό. Άρα πιστεύετε ότι τα πεπραγμένα του θα παίξουν κάποιο ρόλο? Τα πεπραγμένα του είναι γνωστά. Και για το δεύτερο λοιπόν θα παίξει τον ίδιο ρόλο? Και για το δεύτερο θα παίξει ρόλο η αντιπαράθεση απέναντι στο πρόγραμμά μας και σε αυτά που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια η παράταξη του Γιάννη Κουράγη. Κουράγη, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω εδώ και μία δεκαετία. Κυρία Κατσαμά. Ο κύριος Δημόπουλος μόλις είπε ότι ο κύριος Κουράγης έχει κριθεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει κριθεί. Και την απάντηση την έδωσε ο Ηρακλειώτης το 2014. Είπαμε και πολύ ότι θα είναι χαρά. Θα κάνουμε διάλογο. Έγινε ένα ασφάλμα. με τρομάζει η άποψη, κύριε Δημόπουλε, με όλο το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας και σε αυτό που εκπροσωπείτε, να αποδίδεται λάθος στον πολίτη και ασφάλμα. Ακριβώς. Είναι μη δημοκρατικό, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση. Θα μείνω σε αυτό. Λοιπόν, το ερώτημα είναι. Κύριε Κατσαμά. Το ερώτημα είναι. Είπαμε, δεν χρειάζεται να είναι πάντα. Όχι. Ναι, προφανώς. Το ερώτημα είναι το ίδιο. Όχι, θα σας πω εγώ κάτι διαφορετικό. Τα πολιτικά παράδοξα των ημερών είναι ότι κάποια κόμματα ξεκίνησαν με κομματική στήριξη, κάποιοι συνδυασμοί, κάποιοι σταμάτησαν, κάποιοι λένε ανεξάρτητοι, όλοι μιλούν για ανεξαρτησία. Σε εσάς, στο συνδυασμό το δικό σας, συνέβη το εξής. Ότι ξεκινήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ με ένα ναι, με ένα αλλά. Στη συνέχεια έγινε αλλά και τώρα πάει να γίνει ναι, μεν, χωρίς να ακουστεί ακόμα. Είστε χρόνια δημοσιογράφος και έχετε τεράστια εμπειρία, περισσότερα από τον καθένα μας. Γιατί εγώ ουσιαστικά θα μπορούσα να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος της πιάτσας και όχι δημοσιογράφος. Γιατί δημοσιογράφος έχει άλλη διάσταση στο πράγμα. Οι κομματικές στηρίξεις είναι θετικό ή αρνητικά σε μια δημοτική παράταξη? Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι εκπρόσωποι του κυρίου Λαμπρινού και του κυρίου Κουράγκη που σφάζονται για το ποιος στηρίζεται από ποιον. Η παράταξη δική μας ξεκίνησε με απόφαση συνέλευσης να πει το παρόν στους δημότες ξανά. Από εκεί και μετά τα κόμματα έχουν το ρόλο τους, έχουν τις αποφάσεις τους και οι ενεργοί πολίτες έχουν τα όργανα τους, τη συνέλευσή τους, τη γραμματεία τους, τις επιτροπές τους που κυριαρχικά αποφασίζουν. Ο πολίτης είναι σε θέση να ξέρει ποιος είναι ποιος, ποιο είναι το πρόταγμά του, ποιο είναι το πολιτικό του πρόσημο. Σε αυτό στηριζόμαστε
Και για να μην αφήσω να πέσει και τίποτα κάτω για να μην ξεχνάω και το επάγγελμά μου, γι' αυτό ο Ηλίας ο Λαμπρινός λέει: ελάτε να κουβεντιάσουμε σε ένα debate. Ο Ηλίας ο Λιγερός, είπα, λέει: ελάτε να κουβεντιάσουμε σε ένα debate. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και περιμένει τους υποψηφίους δημάρχους και την κυρία υποψήφια δήμαρχο να ανταποκριθούν στην πρότασή του, ώστε όλα στο τραπέζι. Ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πορεύεται. Ευχαριστώ. Κύριε Παυλάκη, ο κύριος Ινιωτάκης ήταν πρωτεργάτης στη σύμπραξη που έφερε στην δημοτική εξουσία τον κύριο Λαμπρινό. Έχετε 5 χρόνια λοιπόν συμμετοχή στη διοίκηση αυτή. Μας έχει εξηγήσει εδώ και σε όλους τους λόγους που αποχώρησε. Και αυτή τη στιγμή λέτε ότι είστε ανεξάρτητοι. Εσείς προσωπικά σε τι πιστεύετε ότι διαφέρει ο δικός σας συνδυασμός από τους 8 άλλους. Τέλεια. Καταρχάς θέλω να πω και ευχαριστώ την κυρία Κατσαμά που το έφερε αυτό μπροστά. Είναι ότι το debate είναι κάτι που ο Πέτρος Ινιωτάκης το ζητάει από την αρχή που ξεκίνησε η σύμπραξη δημοτών μαζί με τους 9 αυτή τη στιγμή υποψηφίους. Ένα debate ώστε να τα πούμε όλα με ανοιχτά χαρτιά και να μιλήσουμε όλοι για όλα. Τώρα στην ερώτηση που μου είπατε, γιατί πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτός διαφέρει. Γιατί ακριβώς κανείς δεν είναι επαγγελματίας, πολιτικός από τους ανθρώπους που είμαστε εκεί. Θέλω να λέω και αυτό πιστεύω για εμάς ότι είμαστε μία ομάδα. Μία ομάδα ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Μία ομάδα ανθρώπων που κουράστηκαν, βαρέθηκαν, που θέλησαν, που πόθησαν, που ήλπισαν και αυτή τη στιγμή είναι πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους που τους καίνε και θέλουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από τους άλλους συνδυασμούς. Ευχαριστώ. Εγώ. Κυρία Γιαβουλάκη. Ο Γιώργος Σαμάκης φέρει ένα όνομα βαρύ στην ιστορία που λέγει το τραγούδι. Να μην θυμηθώ τα δικά μου. Ο πατέρας του Βαγγέλη Σαμάκη ήταν πρώην δήμαρχος Αλικαρνασσού, χρόνια βασικός συνεργάτης του Γιάννη Κουράκη. Μιλάτε για ανανέωση και για φρέσκες ιδέες. Συνεχώς το επαναλαμβάνετε. Φτάνουν η ανανέωση και οι φρέσκες ιδέες για ένα Δήμο σαν το Δήμο του Ηρακλείου. Φυσικά, σε συνδυασμό όμως με ένα εύρος γνώσεων και ικανοτήτων, τις οποίες η δική μας ομάδα διαθέτει. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε καταξιωμένοι ο καθένας από εμάς στο δικό του εργασιακό χώρο, άνθρωποι της εργασίας στην κυριολεξία, όπου συστρατευτήκαμε με τον Γιώργο Σισαμάκη, που προφανώς είναι ένας νέος άνθρωπος που πρώτη φορά διεκδικεί την ψήφο των Δημοτών Ηρακλείου. Είναι μόλις 36 ετών. Το 70 με 80% του ποσοστού των υποψηφίων μας είναι άνθρωποι νέοι, και όχι, δεν εννοώ νέοι μόνο ως προς την ηλικία, αλλά νέοι ως προς τη διαδικασία να διεκδικήσουν την ψήφο των Δημοτών Ηρακλείου, με ένα εύρος όμως γνώσεων ο δικό τους, ο καθένας από αυτούς στο δικό του αντικείμενο. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό η προβολή συνεχώς της νεότητος έχει σχέση. Της νεότητος, όχι, να είμαστε ξεκάθαροι. Του φρέσκου, και του φρέσκου. Όχι ως προς την ηλικία. Γιατί και η εμπειρία. Δεν διοικείς απλώς με ένα, ξέρω εγώ, το σπίτι οτιδήποτε. Πρέπει να διοικείς ένα Δήμο, ένα τεράστιο Δήμο. Με τρομακτικά προβλήματα. Συμφωνώ. Να. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι το 70 με το 80%, γιατί έχουμε και ένα ποσοστό ανθρώπων με πολλή εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι πολίτες έχουν την ευθύνη κάποια στιγμή να σηκωθούν από τον καναπέ και να κάνουν και εκείνοι κάτι για την πόλη τους. Μία τετραετία, δύο, να προσφέρουν αυτό που μπορούν να προσφέρουν και να γυρίσουν μετά στη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Είμαι σε αυτή τη φιλοσοφία. Κύριε Μπλά, έχετε το ίδιο πρόβλημα που είχα και εγώ στο σχολείο. Δηλαδή, το γράμμα του, το επώνυμο του αρχηγού της παραδόξης αρχίζει από Χ, Σχοιναράκι. Άρα θα πρέπει να είστε τελευταίος. Και εγώ το είχα στο σχολείο. Ήταν πότε θετικό, πότε αρνητικό. Ο τελευταίος. Καλό. Ο τελευταίος. Λοιπόν, η κυρία Σκυναράκη συνεχώς μιλάει και λέει ότι αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος, δεν έχει ταυτότητα. Οπωσδήποτε θα το έχετε συζητήσει μεταξύ σας. Τι εννοείτε όταν λέτε ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει ταυτότητα? Και ποιος Δήμος είναι αυτός που έχει ταυτότητα? Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν θέλω να. Αυτό που είπε και η κυρία Γιαμπουλάκη, πρώτα θέλω να συμπληρώσω κάτι. Όσον αφορά ό,τι είπατε και εσείς, ότι συνεχώς προβάλλετε αυτή την νεότητα και αυτή το φρέσκο. Θεωρώ ότι η νεότητα και το φρέσκο, αλλά με έναν ηγέτη ο οποίος να γνωρίζει πραγματικά και τα προβλήματα, είναι ο συνδυασμός αυτός που θα πετύχει. Έτσι, δηλαδή να έχει μια ομάδα που να μην έχουμε ούτε παράγοντες, πάρα πολλούς. Μιλάτε για τους ενεργούς πολίτες, γιατί πραγματικά είμαστε η μόνη παράταξη που δεν έχουμε φθαρμένες πολιτικές, που δεν έχουμε διαχειριστές που ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν,
που τέλος πάντων το μοντέλο τους δοκιμάστηκε από τους ψηφοφόρους. Κυρία Κατσαμά, είσαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση όμως ο κύριος Λιγερός τόσα χρόνια. Ο κύριος Λιγερός είναι 5 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και μια θητεία ως δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Κληρονόμο. Δεν έχει διαχειριστεί τα πολιτικά πράγματα ούτε από τη θέση του νομάρχη, ούτε από τη θέση του δημάρχου, ούτε από τη θέση του υπουργού, ούτε από τη θέση του βουλευτή, ούτε από τη θέση του συμβούλου πρωθυπουργού για τα μείζωνα θέματα της χώρας. Επομένως, το να μιλάτε τώρα τι έχει ταυτότητα και τι δεν έχει και τι προσδώσατε εσείς οι επικεφαλοί σας στην πολιτική διαδρομή αυτού του τόπου, έχουμε μνήμη, έχουμε γνώση, έχουμε και άποψη. Κύριε Κουκουλά, συνεχίστε. Κυρία Κατσαμά, ο πολίτης θα κρίνει. Φυσικά. Σωστά. Έτσι, φυσικά. Ο πολίτης θα κρίνει φυσικά. Το ποιος φυσικά. Μπορεί να προσφέρει, το ποιος μπορεί να είναι καθαρός και ποιος έχει προσφέρει. Έχει προσφέρει. Πείτε μου όμως για την ταυτότητα, γιατί αυτό το ακούω συνέχεια και θέλω να καταλάβω. Τι εννοείται η ταυτότητα της πόλης. Η ταυτότητα της πόλης. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τι δίνει μια ταυτότητα σε ένα Δήμο. Τι δίνει μια ταυτότητα σε ένα Δήμο. Κύριε Γιώργο, η ταυτότητα λοιπόν που θέλουμε εμείς να δώσουμε είναι ότι θέμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες ούτως ώστε να μαζί με κοινωνικές ομάδες ή με διάφορους μηχανισμούς μέσα από τους πολίτες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες τους ώστε ο Δήμος να γίνει καλύτερος. Το μότο μας είναι ενεργοποιημένος πολίτης, πετυχημένος δήμαρχος. Όταν ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, όταν είμαστε στις γειτονίες, ακούμε, κυκλοφορούμε μαζί τους, αυτή είναι μια ταυτότητα. Ταυτότητα μπορεί να είναι όμως και όταν, ας πούμε, για το περιβάλλον. Άρα, κύριε, να το συνεχίσουμε το θέμα. Εγώ έχω στη τσέπη μια ταυτότητα και λέει ποιος είμαι, πότε γεννήθηκα κτλ. Η πόλη, τα χαρακτηριστικά μιας πόλης με ταυτότητα. Αν μου περιγράφετε τώρα έτσι, επιγραμματικά όμως. Ποια ταυτότητα θέλει. Επιγραμματικά τι θέλει, ναι, τι θέλει παράταξη. Τι ταυτότητα να δώσει. Αυτό ακριβώς. Θέλει μια πόλη σύγχρονη. Ναι. Θέλει μια πόλη δημιουργική. Ναι. Θέλει μια πόλη ευρωπαϊκή. Ναι. Μια πόλη καθαρή. Μια πόλη που να είναι προσβάσιμη στους πολίτες στα άτομα με τις ανάγκες, μία πόλη με σωστό κυκλοφοριακό, μία πόλη τουριστική, μάλιστα. Μία πόλη που να μην είναι μόνο η πόλη, ο Δήμαρχος, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου είναι και τα περίχωρα, είναι και το Τέμενο, στο Γοργολαΐνη. Θέμε λοιπόν μία πόλη που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε. Ναι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Δήμο τον λένε. Κύριε Βλα... ναι, Δήμο σωστά, τον βέβαια, λένε, δεν το λένε είναι. Πόλη. Έτσι. Δήμος είναι. Όλοι μιλούν είναι. Για την πόλη, ενώ ο σταυρό της πόλης. Σωστά. Κύριε Βλαχάκη, τα προβλήματα καθημερινότητας τα συζητάτε κάθε μέρα από ποιαν πάτε όλοι. Και ξέρουμε στη σειρά ποια είναι και ποια δεν είναι. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που λένε σαν πρώτο πρόβλημα οι δημότες, σε όλους τους δήμους σχεδόν, που είναι, λέει, η καθαριότητα. Πώς και η παράταξη που διοικεί 5 χρόνια το Δήμο δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, τουλάχιστον να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Έτσι λένε οι πολίτες, δεν το λέω εγώ. Θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας να σταθώ σε δύο πράγματα που υπόθηκαν, έτσι για να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Καταρχήν θεωρώ ότι τώρα οι τηλεθεατές που θα μας ακούνε θα είναι σε μια σύγχυση. Έτσι, όσον αφορά το πρόσωπο του Δημάρχου, θα πρέπει έχουμε περιγράψει όλοι μαζί. Τον αρχηγό της παράταξής σας. Όχι, όχι. Αν δει πόσο διαφορετικές είναι οι προσεγγίσεις και πόσο διαφορετικά προσόντα προσδίδει ο καθένας μας σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλουμε να είναι ικανός να διοικήσει στο Δήμο, μάλλον μιλάμε για ένα υπεράνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να συγκεντρώνει απίστευτες ιδιότητες. Όμως και ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει και εκείνος τα ελαττώματά του, τις ιδιαιτερότητές του και έτσι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ας μην περιγράφουμε λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο και ας περιγράψουμε έναν άνθρωπο που είναι ένας από εμάς. Εντάξει. Όσον αφορά την κυρία Κατσαμά, θα ήθελα να επισημάνω ότι αναφέρατε όσον αφορά τις κομματικές επιρροές στη δύναμη πολιτών. Θα έλεγα ότι η δύναμη πολιτών ίσως είναι η μόνη από τις παρατάξεις του συγκεκριμένου πάνελ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στην οποία έχει δηλώσει ευθαρσώς και χωρίς καμία περιστροφή ότι είναι ακομμάτιστη και ότι δεν δέχεται καμία κομματική επιρροή όσον αφορά τις αποφάσεις και το πρόγραμμά της. Είναι αποδεδειγμένο.
Και σας καλώ, αν έχετε κάποια αντίρρηση, να το συζητήσουμε εφόσον φυσικά το επιτρέπει. Όχι, εγώ θα έλεγα το εξής. Ναι, εγώ έχω μια αντίρρηση. Είναι γνωστό το τι συνέβη. Ένα λεπτό. Όχι, αυτό συνέβη. Τίποτα δεν είναι γνωστό στην πόλη. Όχι, αυτή τη στιγμή περιγράφεται την παρούσα στιγμή. Όμως πριν από 5 χρόνια όλοι γνωρίζαμε ότι κύριος Σαμαράς, και ο κύριος δήμαρχος ήταν στη Δημάρ στέλεχος του Κουβέλη και έγινε εκεί πέρα μια σύμπραξη προσώπων. Μιλάτε για σήμερα τώρα. Πριν από 5 χρόνια οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές, ήταν πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά και έχει αλλάξει κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό. Δεν σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος έχει κάνει κάποιες επιλογές σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μπορεί να τις αλλάξει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μεμπτό. Εγώ θέλω όμως εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Να σας ολοκληρώσω. Άρα αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα να συγκεντρωθούμε, αν γίνει δυνατόν, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και να αφήσουμε τις προηγούμενες ας πούμε καταστάσεις, ότι η δύναμη πολιτών... Η διανομή μας, συγγνώμη, μας ακολουθεί. Σαφώς μας ακολουθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ προτιμότερο για τους ανθρώπους που μας ακούνε να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που τους αφορά και ας αφήσουμε... Πηγαίνουμε εκεί από όπου ερχόμαστε, υποστηρίζω εγώ. Κύριε Κατσαμά, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Έτσι, απλώς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα ουσίας και ας μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το ερώτημά σας για την καθαριότητα. Σίγουρα, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που λέμε. Σίγουρα, είναι ένα βασικό πρόβλημα του Δήμου Ηρακλείου, η καθαριότητα. Έτσι, και δεν προέρχεται από την διοίκηση της δύναμης πολιτών. Είναι ένα πρόβλημα χρόνιο στην πόλη μας. Σας έχω αναφέρει και παλιότερα και δεν ξέρω αν το έχω συζητήσει και μαζί αλλά και σίγουρα και σε κάποια άλλα πάνελ, ότι θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση αυτό, ότι για την κατάσταση αυτή της πόλης όσον αφορά την καθαριότητα σίγουρα υπάρχει ένα μέρος ευθύνης της δημοτικής διοίκησης, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος ευθύνης των πολιτών. Θεωρώ ότι σαν δημότες είμαστε λίγο ανεκπαίδευτες σε αυτή τη διαδικασία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Το Ηράκλειο σαν πόλη είναι μια πόλη που έχει ένα θέμα όσον αφορά την ρημοτομική της διάταξη και αυτό έχει σαφείς συνέπειες και στο θέμα της καθαριότητας. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της διαδικασίας της ανακύκλωσης, το πρόβλημα του διαχωρισμού των σκουπιδιών, στα οποία οι δημότες μας, παρότι έχουμε κάνει κάποια βήματα, γενικότερα θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο που χρειάζεται. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κόπος και ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει η αποκομιδή των σκουπιδιών να γίνει σημαντική. Σαφώς όμως έχουν γίνει και πάρα πολλά βήματα. Ανανεώθηκε πρόσφατα ο στόλος, το σύνολο του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου, με σύγχρονα. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στα προηγούμενα οχήματα. Υπάρχουν διαδικασίες αυτή τη στιγμή όσον αφορά το κομμάτι της ανακύκλωσης και δίνονται κίνητρα από τα σχολεία, στα παιδιά, τα νέα παιδιά να μάθουν να συμπεριφέρονται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενδεχομένως συμπεριφερόμαστε εμείς. Έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι το αύριο σε αυτό το κομμάτι, το άμεσο αύριο, δεν συζητώ πολύ αργότερα, θα είναι πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, στο ίδιο θέμα θα μιλήσω για το ίδιο θέμα, επειδή είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία του Δήμου, που λέω εγώ, όπως λέει η κυρία Κατσαμά. Η καθημερινότητα ή η καθαριότητα. Η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα έχει πολλά, έχει πολλά πράγματα, θα τα πούμε παρακάτω. Η καθαριότητα στο Δήμο είναι και αυτό κομμάτι της καθημερινότητας. Ναι, είναι επίσης δείγμα πολιτισμού. Ρωτάω αν. Όχι, ας μιλήσουμε για την καθαριότητα πρώτα και τα υπόλοιπα σε λίγο. Κοιτάξτε, εγώ όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι κάθε δημοτική αρχή από το 98 που ασχολούμαι προσπαθούσε ούτως ώστε να γίνει κάτι καλύτερο όσον αφορά την καθαριότητα. Φτάσαμε, ας πούμε, από τους Πέρα Γαλήνους που ήταν μια χωματερή να γίνει ένας χιτά, να γίνουν αναβαθμίσεις εκεί στην περιοχή. Φτάσαμε να κάνουμε την ανακύκλωση. Όλα αυτά είναι διαχρονικά, φτιάχνονται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που βλέπω ότι υπάρχει μια υστέρηση όσον αφορά την καθαριότητα. Εκεί η ευθύνη, όπως και να το κάναμε, είναι στην ίν δημοτική αρχή. Για να λένε οι δημότες ότι η πόλη δεν είναι καθαρή, σημαίνει ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα. Στα πράγματα και πρέπει, έπρεπε να έχουν την βρει... Την καθαρή εσείς. Κοιτάξτε, δείτε, διαχρονικά υπάρχει πάντα το πρόβλημα όσον αφορά την καθαριότητα. Μάλιστα. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Βλαχάκη
ότι έχουμε και εμείς την ευθύνη μας σαν πολίτες. Έχουμε την ευθύνη, αλλά νομίζω όμως ότι ο Δήμος προσπαθεί καθημερινώς για το καλύτερο, για αυτή την πόλη. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είμαστε... Όπως ήταν παλιά. Όπως ήταν παλιά, αλλά μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κυρία Κατσαμά, τα σκουπίδια δεν έχουν χρώμα ιδεολογικό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά αν μιλήσουμε με αριθμούς, θα πω ότι από το 8% που είχε φτάσει στο επίπεδο της ανακύκλωσης, την πενταετία που λήγει, φτάσαμε στο 9%. Δηλαδή δεν κάναμε σπουδαία πράγματα. Επίσης, ο στόχος είναι το 2020. Συγγνώμη, κυρία Κατσαμά. Από το 8 στο 9 δεν το λες και πρόοδο. Όταν το 2020 θα πρέπει το 20% μόνο του συνόλου του όγκου των απορριμμάτων να οδηγείται όπου οδηγείται, τέλος πάντων. Επίσης, λαμβάνετε έχω να υπόψη σας το θέμα των ανθρώπων που εργάζονται για την καθαριότητα. Ναι, να πω και αυτό. Ότι ο αριθμός έχει ελαττωθεί. Να πω ότι... και αυτό, επειδή είπατε, επειδή εσείς είπατε, δεν το είπα εγώ, εσείς είπατε ότι ο στόλος και το προσωπικό αυξήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. Ο στόλος λοιπόν, σύμφωνα και με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, σήμερα κατέθεσαν απόψεις στον κύριο Λιγερό και τους ενεργούς πολίτες. Τα τελευταία στοιχεία είναι ότι ο στόλος δεν επιτρέπει αυτό που εσείς είπατε στα στενά σοκάκια της πόλης, των χωριών, μικρά απορριμματοφόρα να κάνουν την αποκομιτή που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το προσωπικό. Το ξέρετε ότι κινδυνεύουμε το καλοκαίρι άμεσα να μείνουμε χωρίς προσωπικό καθαριότητας γιατί λήγουν οι συμβάσεις. Και είναι κάτι που δεν ξέρω αν και αυτό θα γίνει ένα προεκλογικό τέχνασμα. Αυτό θα το φροντίσουμε, δεν θα το φροντίσουμε. Τον όγκο των τουριστών που αναμένεται, τον γνωρίζουμε από τα στοιχεία των αναμενόμενων αφήξεων. Φαντάζεσαι το Ηράκλειο κατά καλό καιρό χωρίς προσωπικό καθαριότητας. Ένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε εταιρείες. Δεν είναι όμως θέμα και κεντρικής κυβέρνησης αυτό. Όχι, είναι θέμα αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοίκηση είναι μπορεί, θέμα... μπορεί να προσλάβει όσους θέλει. Όχι, μπορεί να κοιτάτε. Ποιος γιατί κάτι... Προσέξτε. Ναι. Όταν πήγαν συμβασιούχοι και ζήτησαν μια συνδρομή από τον Δήμο για την ανανέωση των συμβάσεών τους, ο κ. Ζαμπρινός είχε έτοιμο και το ψήφισμα της υποστήριξης. Ναι, όταν βλέπεις το πρόβλημά σου να φτάνει στο τέλος μιας λήξης σύμβασης, προνοείς εγκαίρως τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Σύμβαση. Να απαιτήσεις, να διεκδικήσεις. Ναι. Αλλά εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Τα απορρίμματα δεν πρέπει να είναι, όπως το Ηράκλειο συνηθίζουμε, μια ευκαιρία κέρδους για λίγους. Γιατί είναι μεγάλη μπίζνα, κακά τα ψέματα. Έχω δει στο εξωτερικό, έχουν ταξιδέψει όλοι οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί συμβούλοι και οι δημόπουλοι και εσείς νομίζω. Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχετε πάει. Έκαναν ταξίδια αναψυχή σε πολλές χώρες. Εγώ ξέρω χώρες όπου τα απορρίμματα είναι πηγή για θέσεις εργασίας, για παραγωγή χούμου, για παραγωγή υποπροϊόντων που συνδράμουν στην βελτίωση καθημερινότητας. Τα απορρίμματα. Ενέργειας βεβαίως. Πάρτε το παράδειγμα της Βόρειας Πορτογαλίας. Πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό. Εμείς στον 21ο αιώνα ακόμα συζητάμε πώς την ανακύκλωση στην πηγή θα την περάσουμε από το 9% σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό όπως έχουμε υποχρέωση. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια αναπνοή και συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα που θα αντιμετωπίσετε όταν εκλεγείτε στο Δήμο Ηρακλείου. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές και τα διάφορα πάνελ. Στα διάφορα πάνελ ακούγονται διάφορες σκέψεις. Αν μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε αυτά που υπόθηκαν στα 2-2,5 λεπτά αυτά, ίσως να ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για το πώς μια πόλη θα μπορούσε να είναι πιο καθαρή, οποιαδήποτε πόλη. Αλλά μιλάγαμε όμως όλοι μαζί και με ένταση και πιστεύω πως δεν θα μπορέσουμε. Όχι, ένταση δεν είχαμε. Δεν είχαμε ένταση. Εντάξει. Διαφορά πολιτικών απόψεων. Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται σε λίγο να το επιχειρήσουμε και αυτό. Ναι, αν μπορούμε να πειθαρχήσουμε. Λοιπόν, μιλάγαμε για την καθαριότητα σε μια πόλη που είναι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του κάθε δημότη. Το σκέφτεται και το κουβεντιάζει. Εγώ είχα μια διαφορά πριν από λίγο κουβεντιάζοντας με την κυρία Κατσαμά στο εξής, ότι εγώ σαν πολίτη, σαν δημότης, προσωπικά το λέω αυτό, δεν με ενδιαφέρει αν θα, είναι, αν θα το πάρει απ' έξω εργολάβος ή υπάλληλος του Δήμου, το σκουπίδημα, αρκεί να μην υπάρχει. Εγώ. Θα συμφωνήσω. Και το λένε και πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Το λένε πολύ. Εσείς τι λέτε? Καταρχάς θα απαντήσω στο ερώτημά σας, απλά ήθελα να πω 2-3 πράγματα για αυτά που έχουν υποθεί. Αρχικά για το φρέσκο που είπαμε. Εκεί, μην γυρνάτε το τόσο πίσω. Θα απαντηθούν όλα. Γιατί, μα δεν θα προλάβω. Ένα τικ θα πω για όλα. Το φρέσκο λοιπόν για μένα είναι στο μυαλό
και στην καρδιά από εκείνη το φρέσκο. Η ταυτότητα έχει να κάνει, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά, Νέα Υόρκη. Ταυτότητα είναι τα πολύ ψηλά κτίρια, οι ουρανοξύστες. Βαρκελόνη είναι αρχιτεκτονική Γκαουντί. Κρήτη, Ηράκλειο, ταυτότητα. Μινωικός πολιτισμός. Βρακοφόροι. Αυτό είναι η ταυτότητα για μένα. Να λέει κάποιος Ηράκλειο και το μυαλό του να πηγαίνει στην παράδοση και στην ιστορία μας. Τώρα, κάτι θα πούνε ότι είναι και λίγο γραφικό όμως. Και τι έγινε, η παράδοσή μου έγινε γραφική από πότε, κύριε Όχι, Χιλιάκη. Λέω. ότι επειδή η εξέλιξη φέρνει άλλα πράγματα. Φυσικά και η εξέλιξη φέρνει πράγματα, αλλά όπως είπαμε και πριν, από εκεί προέρχομαι και οι ρίζες μου είμαι περήφανη για αυτές. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Η Coca-Cola αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο έχει κάνει τις μινοήτισες, έχει κάνει τις μινοήτισες διαφημιστική καμπάνια. Η Coca-Cola και δεν τις έχουμε κάνει εμείς. Κάνετε κρίσα διαφήμιση, μου φαίνεται. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ηγεσία, δεν μιλάμε για κάποιον υπεράνθρωπο αυτή τη στιγμή που είπε ο κύριος Βλαχάκης. Ηγέτης, ηγεσία είναι κάτι που εξασκείται. Υπάρχουν βιβλία, Maxwell, υπάρχει Ρόμπι Σάρμα, υπάρχει κάτι που εξασκείται. Καθαριότητα. Συμφωνώ με εσάς. Εννοείται. Και αυτό που στην τσέπη πω... δηλαδή κάποιος, κερδοσκοπώντας, τάχα μου για την καθαριότητα. Νέλη, εάν δεν μπορεί να το κάνει όμως κάποιος ας άλλος. Ας δοκιμάσουμε το άλλο. Κυρία Κουταμά, δοκιμασμένο παγκοσμίως. Είμαι σίγουρη ότι στην εμπειρία σας και στο λόγο σας δεν μπορεί να την παρέλθει κανείς. Οπότε δεν θα το κάνω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι φυσικά και με ενδιαφέρει να ζω σε ένα καθαρό τόπο. Στις προάλλες είχα μια συζήτηση με ένα φίλο που μου έλεγε το εξής εκπληκτικό, ότι στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχουν κάδοι απ' έξω. Οι άνθρωποι κρατάνε τα σκουπίδια τους μέσα στο σπίτι. Και στις Βρυξέλλες. Περνάνε σκουπιδιά και στο Ζάγκρεμπ. Κάθε δύο ώρες με την ενάτη του Μπετόβεν και οι άνθρωποι κατεβαίνουν και πετάνε τα σκουπίδια. Τι θέλω να πω λοιπόν. Η αλλαγή... Στην Ιαπωνία, τα δημόσια έργα, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιας και φαίνεται ότι ξέρετε, στην Ιαπωνία οι δρόμοι είναι φτιαγμένοι από όγκους σκουπιδιών. Οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί και αποτελούν λοιπόν, το αδρανές υλικό. Πολύ επειδή, σημαντικό, πολύ επειδή σημαντικό. Επειδή θα φανεί τώρα ότι πήγαμε στην εγώ πήγα στην Ιαπωνία. Καλό. Και ένα βράδυ πήρα μια τσίχλα από ένα περίπτερο και έψαχνα να το πετάξω στο χαρτάκι. Δεν βρήκες. Το έβαλα στη τσέπη και το βρήκα το γύρισα στην Ελλάδα. Πολύ καλό. Ζέμι, αυτό λοιπόν. Που θα πω λοιπόν είναι ότι η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, τι γίνεται. Θα δείτε, θα κυκλοφορήσει, θα κάνω spoiler, θα κυκλοφορήσει ένα σποτάκι που δείχνει ακριβώς ότι η συμπεριφορά ξεκινάει από τον πολίτη. Είναι μότο της παράταξης μας αυτό. Και πολλές φορές καλό είναι να είμαστε ταπεινοί όπως έχει υποθεί και να μαθαίνουμε από καλύτερους από εμάς. Ο κύριος Σινιωτάκης είχε επισκεφτεί το Δήμαρχο Περιστερίου, που αυτή τη στιγμή είναι ένας Δήμος πρότυπο σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε: Σε παρακαλώ, πες μου πώς το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι αυτή η ταπεινότητα είναι που μας λείπει. Πολλές φορές θα παραδεχτούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Συγγνώμη, πέντε χρόνια στην εκτελεστική εξουσία του Δήμου, ο κύριος Σινιωτάκης, γιατί λίγο πριν παραδεχθεί δεν πήγε στον κύριο Μαμουλάκη και του είπε: Πρε χάρη, να εδώ κάτι τη. Μπορούμε να το κάνουμε. Το κάνει, κυρία Κατσαμά, ξέρω ότι είστε πολύ καλοί φίλοι με τον κύριο Ινιωτάκη και ξέρω ότι ήσταν και κοντά του να χτυπήσανε. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Δεν μπερδεύετε το προσωπικό. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε για τον κύριο Ινιωτάκη. Επειδή ακριβώ. Εσεί μιλάτε για τον κύριο Ινιωτάκη. Εδώ είναι η Έρη Παυλάκη όμω. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε για τον κύριο Ινιωτάκη. Δεν είναι κάτι στον συνδυασμό και τον επικεφαλή. Δεν είναι κάτι στον ίδιο, αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παυλάκη, τελειώστε σε αυτό το θέμα. Ναι, σα ευχαριστώ. Κυρία μου. Εγώ θα συμφωνήσω λίγο μεταξύ της κυρίας Κατσαμά και της κυρίας Παυλάκη. Ναι, ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να διεκδικήσει να αυξηθεί το προσωπικό του, το προσωπικό στην καθαριότητα. Μέχρι να γίνει όμως αυτό δεν μπορούμε να ζούμε σε μια βρώμικη πόλη. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ο πολίτης θέλει μια καθαρή πόλη. Αν υπάρχει ακόμα και ένα μεικτό σύστημα όπου ο εργολάβος θα καθαρίζει το κέντρο στους καλοκαιρινούς μήνες τουλάχιστον για να είναι το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου καθαρός, μέχρι ο Δήμος να διεκδικήσει και να αποκτήσει το εκεί, δηλαδή, προσωπικό... Φτάνουμε εκεί δηλαδή, όχι θέσεις εργασίας, αλλά εργολάβους για να τσεπώνουν από τα νομίζω ότι ακούτε ό,τι θέλετε να ακούσετε. Όχι αυτό που λέτε, ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να διεκδικήσει, έτσι ξεκίνησα, να αυξήσει το προσωπικό στην καθαριότητα. Αλλά μέχρι αυτό να γίνει, δεν μπορούμε να αφήσουμε την πόλη μας να αναφύγουμε όμως να μείνουμε χωρίς προσωπικό, μπας και μπουν οι εργολάβοι από το παράθυρο. Όχι. Αυτό είναι μια μετάφραση. Είστε πολύ σαφείς αυτό. Εμείς θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι μια πόλη. Εγώ είπα στην αρχή ότι θέλω να βγάζετε κομπή εσύ από εδώ. Προς Θεού, όχι προς Θεού.
Έλα να σου πω. Επειδή όμως. Με πολύ σεβασμό. Θέλω να κάνω όμως μία διευκρίνηση. Όχι, όχι, δεν το είπα γι' αυτό ότι με υποκαθιστά σε μένα. Όχι, απλώς λέω. Γιατί. Λίγο μας μύρωσε από κάτω. Είπε νωρίτερα ο κύριος Βλαχάκης ότι είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος ανεξάρτητης παράταξης στο πάνελ. Εδώ θέλω να κάνω μία μικρή διευκρίνηση. Το Ηράκλειο για όλους εξ αρχής είχε δηλώσει ότι είναι μια ανεξάρτητη δημοτική παράταξη. Δεν πήρε χρήμα και στήριξη ακριβώς τι σας έδωσε στο γραφείο από κανέναν. Κοιτάξτε, όσο είναι επιλογή σας αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα, ναι, είναι επιλογή μας και τόσο θα παραμείνει επιλογή μας μέχρι τέλος. Ναι. Κύριε Κουκουλά, στο ίδιο θέμα πάνω για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Εγώ γιατί? Να τυχεία και την τύχη, είμαι ο τελευταίος, οπότε πριν από μένα. Κάνετε σούμα τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά. Τα έχουν, τα έχουν πει όλοι. Όχι, γιατί μπορεί να έχετε άλλη άποψη. Λοιπόν, καταρχήν, να κάνω μια διευκρίνηση. Νομίζω ότι κανείς στο πάνελ, αν ερωτηθούμε, δεν διαφωνεί ότι όλοι θέλουμε μια πολύ καθαρή ή ότι έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θα ακούσουμε διαφορετικές απόψεις. Μια καθαρή πόλη. Θέλουμε κι εμείς να λειτουργούν οι υπηρεσίες, να στελεχωθούν, να. Ο στόλο των αυτοκινήτων αντικατασταθεί και όλα, όπως λένε όλοι οι συνομιλητές, το ίδιο πράγμα θέλουμε και εμείς. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και φτιάχνοντας και κάποια, δηλαδή να μην είναι κάτι ας πούμε έτσι εκτεθειμένοι, μπορεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, έτσι να μην φεύγουν τα σκουπίδια από τον αέρα ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά αυτό θα το δούνε. Όταν... Εγώ θα έκανα μια ερώτηση και ας τα απαντήσουμε όλοι μαζί. Άρα γίνεται θέμα μόνο χρημάτων? Όχι, είναι πολιτική βούληση. Είναι... Εσείς τι λέτε? Ακούστε. Είναι μόνο χρημάτων. Είναι όπως είπε εδώ η κυρία Κατσαμάκη, πολιτική βούληση. Δηλαδή, αλλά είναι και θέμα του πολίτη, όπως είπε. Ο κ. Βλαχάκης. Ο κ. Βλαχάκης περιέγραψε ακριβώς. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι. Δηλαδή, πώς ξεκινάει αυτή τη στιγμή ένας 50-60, αυτή τη στιγμή που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να πετάει τα πάντα με το χέρι του, να τον μάθεις, να τον βάλεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν βλέπει και ο 50-60 και βλέπει μια λογική, δηλαδή από μόνος του, έτσι, δεν θα ρυπαίνει κι αυτός όταν βλέπει να φτιάχνει. Πόσο χρόνο πήγατε στην Ιαπωνία? Πόσο χρόνο? Πριν από 18 χρόνια. Ωραία. Δεν θέλω να πω το πόσο χρόνο είστε, αλλά το σκουπιδάκι στη τσέπη το βάλατε. Θέλω να πω, δεν το πετάξατε. Το έφερα εγώ. Δεν κουβαλήσατε τη συνήθεια του το πετώ. Άρα. Ναι. Είναι θέμα πολιτική βούληση. Κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτική βούληση. Επειδή ζούμε στο Ηράκλειο και όχι στην Ιαπωνία, εγώ θέλω να πω ότι εμείς διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα μέσα. Ναι. Πρέπει να προσγειωθούμε λίγο και να δούμε την πραγματικότητα άλλη μια φορά, λέω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υπάρχει μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση στο Δήμο. Και θέλουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε πιο αποδοτική την υπηρεσία αυτή που λέγεται. Καθαριότητα. Σωστά. Να ολοκληρώσω. Να τελειώσω. Ναι, αλλά έχω μία ερώτηση. Εντάξει, βεβαίως. Να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις θέλουμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη στιγμή θεωρώ ότι αν σαν δημότες, ξαναλέω, και θα ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι, αν σαν δημότες μπαίναμε λίγο σε μία λογική, δηλαδή ξέρουμε ότι το απορριμματοφόρο θα έρθει, θα περάσει από τη γειτονιά μας στις 8 η ώρα. Τα σκουπίδια μας δεν θα τα βγάλουμε στις 9 το πρωί, θα τα βγάλουμε στις 7.30 το βράδυ που περνάει το απορριμματοφόρο. Θα τα κρατήσουμε στο σπίτι μας, θα κάνουμε το διαχωρισμό μας και θα τα κατεβάσουμε την ώρα που πρέπει. Με αυτόν τον τρόπο και η εικόνα αυτή στους δρόμους δεν θα είναι αυτή που φαίνεται σήμερα και συντηρείται σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου κάποιες φορές. Και θα μου πεις, θα κρατάω στο σπίτι με τα σκουπίδια, γιατί όχι. Έτσι, και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε και μια πιο οικολογική συνείδηση. Δηλαδή, όταν βλέπεις τι παράγεις, θα σας πω ένα παράδειγμα έτσι, για να καταλάβετε πώς και εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος, θεωρώ λίγο ρομαντικός όσον αφορά αυτό το θέμα. Έτσι, όταν μοιράστηκαν από το Δήμο αυτοί οι μπλε κάδοι που μοιράστηκαν στα σπίτια και μπήκαμε στη διαδικασία να διαχωρίσουμε τα πλαστικά από τα οικιακά απορρίμματα, έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή, κατέβαζα μία τσάντα σκουπίδια οικιακά και ένα ολόκληρο κάδο από αυτά τα πράγματα. Αυτό από μόνο του με συγκλώνησε. Θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις και τέτοια πράγματα πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για τους καταστηματάρχες. Έτσι. Ο καταστηματάρχης σκέφτεται το κατάστημά του να είναι καθαρό και έξω από το κατάστημά του δεν τον αφορά, δεν τον ενδιαφέρει. Μα ο τουρίστης που θα έρθει, ο πολίτης που θα κατέβει στο κέντρο, δεν θα δει μόνο το δικό του κατάστημα, θα δει το σύνολο της πόλης. Αυτό δεν φτιάχνει, μακάρι να έχουμε ένα απορριμματοφόρο για τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Η άποψή μου είναι αυτή και δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Έτσι, ούτε θέλω να ρίξω βάρος μόνο στους πολίτες, αλλά θεωρώ ότι πάνω απ' όλα χρειάζεται και μια αλλαγή συνείδησης.
Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι. Δεν κατηγορώ τους μεγαλύτερους, έτσι. Έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουμε ζήσει όλοι μας αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε όμως να τις αλλάξουμε, να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Ωραία, εγώ τώρα θα κάνω την ερώτηση. Συγγνώμη λίγο, κύριε Χιντηράκη. Καταρχήν, συμφωνώ ως προς την ευθύνη του πολίτη 100% με όλα αυτά που είπατε. Οι πολίτες όντως πρέπει να είναι πιο ενεργοί, πρέπει να συμμετέχουν. Είπατε για την ανακύκλωση, αλλά το ποσοστό που είπε η κυρία Κατσαμά νωρίτερα ότι η ανακύκλωση αυξήθηκε από το 8 στο 9% δεν σημαίνει τελικά κάτι επί της ουσίας. Αξιολογώντας, είπατε το προσωπικό νωρίτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω πότε αξιολογήθηκαν τα δρομολόγια με το υπάρχον προσωπικό. Μένω στα Δειλινά. Τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν έχει πληθεί ο κάδος στη γειτονιά μου ποτέ. Υπήρχε ένας χώρος όπου είναι η κάδη και βγήκαμε 2-3 δημότες και καθαρίσαμε το χώρο γύρω από εκεί γιατί δεν μπορούσαμε άλλο να τον βλέπουμε. Ακόμα και με το υπάρχον προσωπικό, συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Κατσαμά νωρίτερα, πρέπει όμως να αξιολογήσουμε τα δρομολόγια, τις ώρες. Υπάρχουν γειτονιές που περνάνε λίγο αργότερα ή λιγότερο συχνά τα απορριμματοφόρα που έχουν περισσότερο όγκο απορριμμάτων. Με τα δεδομένα όμως που υπάρχουν σήμερα. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να και οι θέσεις των κάδων, γιατί συνήθως είναι ή σε παιδικές χαρές, ή σε εκκλησίες, ή σε χώρο που μαζεύονται παιδιά, όλοι έχουν παιδιά, ζούμε, θα συμφωνήσετε όλοι με την κυρία Κατσαμά. Και δεν μπορούμε ότι είναι να διαφωνήσουμε με τους δημότες, οι οποίοι περισσότεροι λένε ότι δεν ζούμε σε μια καθαρή πόλη. Δεν ζούμε σε μια καθαρή πόλη. 9 στους 10 δημότες λένε αυτό. Καλό πράγμα, καμιά φορά χρειάζεται να συμφωνούμε. Είναι μόνο να διαφωνούμε. Μα βεβαίως πρέπει να συμφωνούμε. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σοβαρό. Σας είπα. Ακούω. Για να απαντήσω όσον αφορά τους κάδους. Οι κάδοι είναι χαρτογραφημένοι ένας προς ένας. Πρόσφατα έχει γίνει και μια αλλαγή θέσεων όσον αφορά τις χρήσεις των οικημάτων που ήταν κοντά σε αυτούς τους κάδους για να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχουν ομαδοποιηθεί οι θέσεις ώστε να έχουμε πιο εύκολη αποκομιδή. Και νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει να δείχνει αποτελέσματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο Δήμος έχει πληστικό μηχάνημα και έχουν παραγγελθεί και άλλο ακόμα, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πιο συχνό πλήσιμο των κάδων. Και σίγουρα έχουν προσθεθεί και στη δύναμη των κάδων αρκετοί νέοι κάδοι για να μπορέσει να είναι πιο καλή εικόνα αυτή που. Απλά δεν έχει φτάσει. Κύριε Βλαχάκη, κοινή διαπίστωση πάντως είναι ότι διαχρονικά δεν είναι η πόλη καθαρή. Δεν ήταν ποτέ και δεν είναι και τώρα διαχρονικά. Τώρα, εάν εσείς που θα πείτε μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταφέρετε με τη βούληση, αν θέλετε, ή με την αύξηση του προσωπικού ή οτιδήποτε, εμένα που κάθομαι σε ένα προάστιο και οι κάδοι μου βρωμάνε. Ή απουσιάζουν. Ή απουσιάζουν. Ήταν έξι. Από εδώ θα πάτε το καρτάκι που πήγαινε στην Ιαπωνία. Εγώ εκείνη. Θα κάνετε το αντίθετο. Λοιπόν, αν γίνουμε δημοσιογράφοι, αυτό θα γίνει το αντίθετο. Εγώ λοιπόν, παίρνοντας τη θέση ενός απλού πολίτη που περνάει και βλέπει τους κάδους ανοιχτούς και βλέπει να είναι 500 γάτες μέσα και να είναι πεταμένες στα σπίτια, εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι ότι ξέρεις, με θυμήθηκαν μόνο την παραμονή των εκλογών. Από εκεί και πέρα δεν με θυμήθηκε κανείς άλλος. Σωστά τα λέτε. Θέλω να επιβραβεύσω. Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ σας λέω, αυτό ρώτησε η συνυποψήφια προηγούμενη. Αν τον κλείνετε τον κάδο, τον βγάζετε. Τον κάδο τον βλέπετε ανοιχτό. Κοιτάξτε να σας πω, δεν έχει αυτή τη φορά στο σπίτι μου. Δεν έχει καπάκια. Πρώτα είχε καπάκια μια φορά και έπρεπε να πατήσει το τέτοιο να ανοίξει. Το έκανα μερικές φορές, την επόμενη δεν το έκανα. Χάλασε. Λοιπόν, εντάξει, να τα λέμε όλα από σένα. Λοιπόν, επειδή όμως είσαστε ο τελευταίος και έπρεπε να μιλήσετε πάλι πρώτος. Ναι, θυμάμαι, έχω ένα βίντεο μέσα από στελέχη του συνδυασμού που θα συμμετέχετε στις εκλογές και έλεγαν ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε έργα βιτρίνας. Το ίδιο λένε τώρα για εσάς. Το ξέρετε. Ήθιστε αυτό. Ο προηγούμενος να λέει για τον επόμενο και ο επόμενος για τον προηγούμενο. Κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Εγώ προσωπικά θέλω να μιλήσω τώρα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να απαξιώνεται το έργο κανενός δημαρχού. Θεωρώ ότι όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές έχουν βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την πόλη. Γιατί δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτή τη στιγμή ότι η πόλη που ζούμε σήμερα σίγουρα είναι καλύτερη από αυτή που ζούσαμε πριν από 10 χρόνια και αυτή είναι καλύτερη από αυτή που ζούσαμε πριν από 20 χρόνια. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε σε πολλά επίπεδα. Σίγουρα. Μπορεί να μην βελτιωνόμαστε με τον ρυθμό που θέλουμε και ο ρυθμός να περιμέναμε να είναι πιο γρήγορος. Υπάρχουν όμως εξηγήσεις για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν εξηγήσεις για αυτό που εννοούμε καθυστέρηση, που νομίζω ότι πολλές από αυτές είναι δικαιολογημένες. Θα απαντήσω και στο. Αν κοιτάξατε το κέντρο της πόλης και όχι τα περίχωρα του Δήμου ή τις γειτονίες ή τα χωριά.
Αυτό είναι δηλαδή, κάτι... αν έγιναν πέντε πραγματάκια ίσαση για να φαίνεται στον κόσμο, ή πραγματικά έχει γίνει έργο το οποίο δεν καταφέρατε να περάσετε στον κόσμο. Προσέξτε. Ή δεν καταφέρανε. Ναι. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή της Δύναμης Πολιτών δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι έκανε έργα βιτρίνας. Γιατί πραγματικά δεν έκανε έργα βιτρίνας. Αυτό που έκανε. Δεν έκανε έργα. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω για αυτό. Και τρεις κύριες, ε. Ναι, θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Λοιπόν, ουσιαστικά η Δύναμη Πολιτών αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιήσει κάποια έργα τα οποία είναι έργα ουσίας και όχι έργα βιτρίνας. Δηλαδή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Το θέμα της δικαιοσύνης. Το θέμα της δικαιοσύνης ήταν ένα πυρωμένο σίδερο το οποίο όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές αρνούνται να το πιάσουν. Όχι. Είναι δεδομένο ότι αυτή η παρέμβαση θα ενοχλούσε κόσμο, είναι δεδομένο ότι αυτή η παρέμβαση θα έθιγε συμφέροντα, αν θέλετε, επαγγελματικά των ανθρώπων που είχαν τα καταστήματά τους, του κόσμου που θα ταλαιπωρούνταν κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης. Όμως ήταν μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει σε διάστημα το οποίο θα ήταν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα την κουβεντιάσουμε μετά. Διάστημα, σήμερα διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι βγήκε έκπτωτος ο εργολόγος. Αυτό ίσως θα πρέπει να το διασταυρώσουμε. Αυτό εγώ που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο έργο πραγματικά είχε μια καθυστέρηση η οποία οφειλόταν ακριβώς στον τύπο του έργου. Έτσι, δεν είναι ένα έργο όπως πολλοί εικάζουν ότι στρώσαμε ένα ωραίο πάτωμα στον δρόμο και αυτό ήταν όλο. Έγιναν υπογειοποιήσεις των ρευμάτων, έγινε αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης, έγινε αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης. Έτσι και αυτά τα πράγματα είναι ενέργειες οι οποίες κοστίζουν και σε χρήμα και σε χρόνο. Έγινε δηλαδή έργα στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια έχουν γίνει έργα. Για πέστε μένα στις Βούτες, στις Ασίτες, μπορώ να σας πω για στο Τέμενο, στον Προφητηλίο. Μπορώ να σας πω, αν έχω την... Δεν ακουγόμαστε. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Επειδή ζω στις Βούτες, για πέστε μου το έργο που κάνετε. Να σας πω, μπορώ να σας τα πω αν θέλετε ένα προς ένα. Θα φάμε το χρόνο. Όχι, θα φάμε το χρόνο. Δεν θέλω όμως να μείνει αναπάντητο. Λέτε σαν να ζω εγώ σε άλλο πλανήτη και εσύ στο παράλληλο σύμπαν. Δεν θέλω όμως να μείνει αναπάντητο κάτι. Έτσι, εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω όσον αφορά τα έργα, ότι για την παρούσα περίοδο έχουν, δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2019 έχουν υλοποιηθεί 107 εκατομμύρια 423.000 έργα, τα οποία 107 είναι, εκατομμύρια εντάξει, τα οποία μπορώ να σας πω ακριβώς ποια είναι σε εξέλιξη, ποια είναι πλήρως ολοκληρωμένα. Θα φτιάξουμε μια εκπομπή. Βεβαίως, είναι έργα τα οποία δεν είναι έργα βιτρίνας, δηλαδή δεν πήγαμε να βάψουμε ένα χτίριο για να αναδειχθεί, αλλάξαμε το δίκτυο ίδρυυσης της πόλης. Έτσι, δεν είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Στις πόλεις, σε πόσες δηλαδή. Σε πόλεις. Σε πόσες πόλεις. 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 Και δεν έχει αλλάξει, είναι σε διαδικασία. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς αυτά τα έργα δεν είναι πράγματα που λύγουν. Ναι, σε μια όχι, απλά για να είμαστε. Πρέπει να έχουν αρχή, μέση, τέλος. Σωστή σε αυτά που λέμε, δυστυχώς, γιατί είπατε αλλάξαμε. Ναι, δεν το έχουμε αλλάξει. Όμως ξεφύγαμε πάλι, και δεν θα προχωρήσουμε παραπάνω. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε όσον αφορά, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Επιτρέψτε μου και λόγω ειδικότητας, επειδή είμαι μηχανικός, να γνωρίζω λίγο τι προϋποθέτει ένα έργο για να ξεκινήσει και να τελειώσει. Λοιπόν, θα μπορούσε ας πούμε να κλείσει όλο το κέντρο και να γίνει η ανάπλαση αυτή του κέντρου χωρίς να έχει πρόσβαση κανένας. Τι θα έλεγαν τότε οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματά τους? Κλειστό ήταν τώρα. Δεν ήταν κλειστό τώρα. Ποιο κατάστημα έκλεισε? Κλειστό με... Ποιο? Εννοούσε την εμπορική κίνηση. Κλειστό η δικαιοσύνη εννοώ. Η δικαιοσύνη ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή. Η έβανση μικρή ανοιχτή είναι. Η έβανση μικρή ανοιχτή είναι. Είναι κλειστή. Γιατί είναι κλειστή? Λοιπόν, πού είναι κλειστή, για να μου δείξετε, γιατί εγώ νομίζω ότι ζω σε άλλη πόλη. Θα πάμε λίγο παρακάτω, γιατί κολλήσαμε κάπου, κύριε Βλαχάκη. Λοιπόν, ναι, θέλω όμως να κυριολεκτούμε σε αυτά που λέμε. Εγώ μπορώ και σε καμία περίπτωση δεν. Είσαστε δημοτικό σύμβουλο? Όχι. Όχι. Ζείτε στο Ηράκλειο? Ναι. Φαίνεται κάτι διαφορετικό. Όχι, σα ρωτάω. Μπορείτε να ζείτε, να έχετε κάνει διαμότευση. Είμαστε και. Έχουμε και χιούμορ εδώ. Τύπο δεν κατεβαίνετε σε πλούτε προ ένα λεπτό. Να συνεχίσω. Κύριε Δημόπουλε. Τέσσερις καθυζήσεις όπου δεν έχει έρθει ένας από. Εκτός από τον κύριο Λαμπρινό που έχει έρθει. Ναι, ναι. Μόνο ο κύριο Λαμπρινό έχει έρθει. Με τέσσερις καθυζήσεις στις Βούτες, πλάκα μου κάνετε. Ξέρετε ότι περνάμε 7 χωριά, μια διαδρομή μέσα από αμπέλια και ελιές. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, έχετε υπηρετήσει από διάφορες θέσεις το Δήμο Ηρακλείου, υπεύθυνες θέσεις, και μπορείτε να ξέρετε, και μπορείτε να ξέρετε καλύτερα από όλους εμάς για το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δήμου.
Και λέμε, ένας πολιτικός προϊστάμενος που θα πάει στο Δήμο θέλει να κάνει έργο. Να κάνει έργο. Έχει ένα πρόγραμμα και θέλει να το υλοποιήσει. Είναι στελεχωμένος ο Δήμος κατάλληλα ώστε να βοηθήσει εσάς που έχετε ένα όραμα να κάνετε στην πόλη? Και τι βήματα έχουν γίνει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο Ηρακλείου τα χρόνια αυτά, τα προηγούμενα? Κοιτάξτε, το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μπορεί να είναι να θέλει ενίσχυση, να βάλουμε και άλλους, αλλά είναι αρκετά εξειδικευμένο. Εγώ που έζησα και την τεχνική υπηρεσία και μου έδωσε αφορμή ο κύριος Βλαχάκης, γιατί είπες κάτι, Γιώργο μου, εγώ θα σε λέω, Γιώργο, ότι σε προηγούμενα πάνελ πριν από 5 χρόνια θυμάμαι κάποιον συνάδελφο, ο οποίος είχε και την τύχη να είναι στη Δημοτική Αρχή, να λέει σε μένα τότε ότι πώς θα υλοποιήσετε ένα τόσο τεράστιο τεχνικό έργο χωρίς, λέει, μηχανικούς στο ψηφοδέλτιό σας. Λες και οι μηχανικοί του ψηφοδελτίου εκτελούν το έργο. Εμείς πολιτικοί κάνουμε και την εκτέλεση του έργου την κάνουν οι υπηρεσίες. Η προηγούμενη δημοτική αρχή και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, Βλαχάκη φίλε, έβαζαν ένα πρόγραμμα και έλεγαν θα κάνουμε 10 έργα. Και έφτιαχναν 8, 6. Η σημερινή δημοτική αρχή βρήκε μια έτοιμη μελέτη δικαιοσύνης ήδης καλοκαιρινού Εύανς. Και η προηγούμενη θεωρεί έτοιμες μελέτες. Μισό λεπτό. Γιατί δεν έκανε η προηγούμενη? Λίγα έργα έκανε. Η μελέτες ήταν έτοιμη. Έκανε λίγα έργα. Να τελειώστε. Ναι. Λοιπόν, και εγώ δεν παρεμβαίνω πουθενά. Εντάξει, συγγνώμη. Για τη συζήτηση το κάνουμε. Ένα έργο ξεκίνησε και χρειάζεται μία πενταετία για να θα τελειώσει. Είναι εσφαλμένο, λοιπόν, αυτό που λέμε το ένα έργο? Δεν είναι εσφαλμένο, το βλέπει ο Ηρακλειώτης. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου ένα έργο. Μπορώ να σας πω τα έργα αυτά τα γνωρίζουν. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω όσον αφορά τη στελέχωση, γιατί από εκεί ξεκίνησε το ερώτημα. Εσείς με πόσους μηχανικούς, μάλλον όχι εσείς, γιατί δεν θέλω να το πω. Ήμουν εγώ. Ωραία. Με πόσους μηχανικούς στη δύναμη τη δημοτική? Θα πω κάτι. Είχαμε μηχανικούς και οι οποίοι είχαν έρθει με μετάταξη από την περιφέρεια, την πρώην νομαρχία στο Δήμο Ηρακλείου. Και φροντίσατε με το συντελειώσιο? Δεν φροντίσαμε. Αν ο ίδιος ο υπάλληλος ζητάει την μετάταξή του, δεν μπορεί να του τη στερήσει κανένας πολιτικός. Και ο πολίτης ζητάει, λοιπόν, να γίνονται 13 Δήμο, μηχανικοί όμως, έφυγαν από την υπηρεσία του Δήμου και πήγαν στην περιφέρεια. Αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες στη Δημοτική Αρχή με σύμβαση να προσλάβει, να δημιουργήσει ένα team το οποίο... Πώς λειτουργεί το πολιτιστικό κέντρο? Πώς όλα αυτά τα χρόνια υλοποιήθηκε το έργο του πολιτιστικού? Οι μηχανικοί ήταν διορισμένοι, ήταν υπάλληλοι του Δήμου? Δεν ήταν υπάλληλοι του Δήμου, ήταν μέσα από σύμβαση. Άρα έχει στελεχειακό δυναμικό ο Δήμος να κάνει? Ο Δήμος υπάρχει στελεχειακό δυναμικό, το οποίο αρκεί να το εμπνεύσει ένας πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει έμπνευση πολιτική. Εγώ όσα χρόνια είμαι στο Δήμο και η υπηρεσία καθαριότητος λειτουργούσε σύμφωνα με τις επιταγές των πολιτικών προϊσταμένων και η τεχνική υπηρεσία, σε όλα αυτά τα που πέρασα δεν είχα προβλήματα με τους εργαζόμενους. Τώρα το αν έχει αποστελεχωθεί η υπηρεσία, αυτό θα το έπρεπε και όφιλε να το δει η νυν δημοτική αρχή. Στο ένα λεπτό που παραμένει για να πάμε σε διαφημίσεις, η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται εν έτη 2019 όπως θα έπρεπε να είναι? Κοιτάξτε, δηλαδή, τα ΚΕΠ βγάλετε τα από τη μέση. Τα ΚΕΠ τα βγάζω. Λειτουργούν πάρα πολύ. Εγώ θα πω κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει. Γιατί είπε ο Βλαχάκης ότι είναι μηχανικός. Είσαστε ευχαριστημένος από τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας όσον αφορά το ΤΑΠ? Όταν σαν μηχανικός χρειάζεσαι μία βεβαίωση 3 μήνες για να πάρεις? Γιατί με παθών. Ρωτήστε όλο το συμβολιογραφικό κόσμο, ακόμα και τους πολιτικούς προϊσταμένους, να σας πούν αν υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Λέτε ότι υπάρχει χρήμα, πάω κι αλλού, αλλά θα αλλάξω. Όχι, θα φύγουμε μακριά. Εγώ είπα... Οι υπηρεσίες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν,
Εγώ δεν ξέρω για ποιο, με ποιο τρόπο μπλοκάρεται αυτή η εξυπηρέτηση του πολίτη. Και εννοείται σήμερα ή διαχρονικά. Σήμερα εννοώ. Αυτό το εννοώ σήμερα. Και εγώ, τα τελευταία κύριε Δημόπουλε, αυτό να ρωτιέμαι. Υπάρχει ακριβώς πρόβλημα. Και εγώ λοιπόν, αυτό λοιπόν να ρωτιέμαι ακριβώς όσον αφορά το πού κολλάει αυτή η διαδικασία. Γιατί προσέξτε, το ΤΑΠ αφορά χρήματα τα οποία ο Δήμος θα εισπράξει. Έτσι, άρα δηλαδή είναι έσοδο για το Δήμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία. Και εγώ με το καθυστερεί. Θα έχουμε χρόνο λοιπόν, μετά. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό πάλι διάλειμμα. Θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα στο διάλειμμα και μπορούμε να τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Επικοινωνία με θέματα που αφορούν τον πολίτη του Δήμου Ηρακλείου. Καθημερινότητας, όπως λέμε συνέχεια, αλλά πάνω στη συζήτηση ανοίγονται και καινούργιες κουβέντες. Κυρία Κατσαμά, ένα ρητορικό θα το έλεγα, δεν ξέρω, είσαι πιο γραμματιζούμενη και από μένα και μπορεί να με διορθώσεις. Ένας δήμαρχος φεύγοντας μετά από 4 ή 5 χρόνια, είναι καλύτερα να χρωστάει ή να έχει 30 ή 40 εκατομμύρια σε μια τράπεζα? Εγώ θέλω να μου δώσετε χρόνο να απαντήσω για την προηγούμενη παρέμβαση. Και προφανώς, απαντώντας και στο ερώτημα που μου κάνατε, θα πω ότι ο Δήμος δεν είναι μπακάλικο, ούτε φτιάχνει την πρίκα της κόρης κανενός, μιας και έχει καταργηθεί κυπρικοδότηση. Επομένως, θα πω ότι προφανώς δεν πρέπει να έχει λεφτά στα συρτάρια. Όταν υπάρχουν έργα για να γίνουν, θα μου πείτε δεν έχει μελέτες. Γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει μία μελέτη να αφήσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι κάτι στο οποίο δεν έχει να απολογηθεί κάτι η δύναμη των πολιτών. Για τα έργα της βιτρίνας, βεβαίως, όταν έχεις έργα δελτίου τύπου, που είχαν και οι δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές, οι δημότες ξέρουν ότι το δελτίο τύπου δεν αποτέλεσε ποτέ έργο. Ήταν έργα βιτρίνας, επομένως, ήταν έργα ημιτελή, ήταν έργα που δεν προωθήθηκαν ως προς τις επιλογές και τις επιταγές του ψηφοφόρου. Όταν φωτογραφίζεσαι με τον τελευταίο κυβόληθο και αυτό το κάνεις σημαία γνωρίζοντας ότι μόνο το 40% της δικαιοσύνης ήδη έχει τελειώσει, όταν η παρέμβαση όφιλε να είναι συνολική, όταν μου κάνεις τώρα μία προσχηματική προεκλογική διαβούλευση για την πλατεία ελευθερίας και την κυκλοφορία, δηλαδή ενώ θα έπρεπε να έχεις λύσει το θέμα με τους μόνιμους κατοίκους, πόσες θέσεις αναλογούν σε εκείνους και αν δεν φτάνουν πού θα τους δώσεις λύση, τι θα γίνει με τα μίνι μπας, αντί να θησαυρίζει ο ένας άλλο θησαύρισμα. Μπορούμε να ακυρώνετε ερωτήσεις. 600.000 600.000 δόθηκαν και η διακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αποδώσει κάτι και εμείς λέμε ναι και στη δημοτική αστική και περιαστική συγκοινωνία. Μη μου καλύτερο τις ερωτήσεις που έχω στη συνέχεια. Για τις δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί έγινε λόγος πριν. Για τις βούτες και την περιφέρεια που θέλω να σας πω. Στο Δήμο Τεμένος μας λένε ότι μια παιδική χαρά δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Στο δρόμο που στη μία από τις τέσσερις καθιζήσεις έχουμε το δελτίο τύπου και τη φωτογραφία του Δημάρχου. Δεν έχουμε την παρέμβαση γιατί οι τρεις καθιζήσεις αφορούν σε αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η μία έχει ξεκινήσει, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Είναι και υποψηφίος δήμαρχος ο αντιπεριφερειάρχης και έχει και αυτός ένα δελτίο τύπου να πουλήσει. Οι άλλες τρεις, εκ των οποίων οι δύο είναι δημοτικές, άγνωστο του τι θα γίνει και πότε θα γίνει η παρέμβαση. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να απαντήσουμε πολύ ειλικρινά γιατί ο Δημότης έχει ανάγκη από έργα τα οποία δεν βλέπει, διαχρονικά από το 1975 στην πόλη, γιατί ακόμα συζητάμε το ρημοτομικό της Αγίας Τριάδας και θέλει ακόμα 5 χρόνια για να τελειώσει, γιατί έχει παραδώσει εδώ και 2 χρόνια το ΙΤΕ μελέτη για τη θωράκιση του κόλπου του Δερματά και είναι στα συρτάρια. Κυρία Κατσαμά, μα προς Θεού, για έργα μα και προς μελέτες. Θεού. Θέλω να σας πω. Εάν μονοπολίσετε όμως το θέμα τώρα, έχω ερωτήσεις να κάνω και μου τις καλύπτετε τα πάντα. Σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ. Έχετε πολύ περισσότερη από μένα εμπειρία. Ο κύριος Βλαχάκης όμως είχε χρόνο να μιλήσει για απολογιζόμενο έργα. Απαντάτε όμως σε κάτι συγκεκριμένο μου. Τα λέτε όλα στη σειρά. Δεν αφήνετε κανένα πάνω στο παραπάνω. Αφήστε να κάνουμε και το 3-5 τα καλύπτει όλα. Ένα λεπτό. Με πολύ σεβασμό. Ναι. Ο κύριος Βλαχάκης είπε πριν ότι έχει να απολογιστεί η Δημοτική Αρχή για μια σειρά από έργα. Ανέφερε ένα πακτολό χρημάτων.
οφείλουμε κι εμείς να τοποθετηθούμε για το αν αυτά ήταν έργα βιτρίνας ή έργα ουσίας. Να κάνουμε μια συγκεκριμένη εκπομπή για αυτό το θέμα. Ωραία. Επειδή έχουμε πάρα πολλά να ρωτήσουμε. Για τον ηλεκτρονικό Δήμο, προφανώς, για τον ηλεκτρονικό Δήμο, προφανώς, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει προωθηθεί. Αλλά είναι ένα διακύβευμα σοβαρό και είναι ένα πρόταγμα των ενεργών πολιτών. Κύριε Παυλάκη, λέτε στις διακηρύξεις σας ότι θα κάνετε αναβάθμιση της γειτονιάς, θα κάνετε τοπικές συνελεύσεις που θα καταγράφουν τα προβλήματα και θα θέτουν υπόψη τη Δημότης Αρχής. Πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να λύσει καθημερινά προβλήματα? Ήθελα να αναφέρω σχετικά με ό,τι είπατε για την εξυπηρέτηση πολιτών και θα απαντήσω και στο ερώτημά σας. Έχετε γίνει όλοι πολιτικοί όμως. Σας κάνει μια ερώτηση και πηγαίνετε παντού αλλού. Αυτό εμένα δεν με εξυπηρετεί όμως καθόλου. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και σας ζητώ συγγνώμη. Δεν με εξυπηρετεί. Γιατί εάν απαντάτε στους πέντε προηγούμενους, τότε δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε εκπομπή. Δεν απαντάω στους πέντε προηγούμενους. Όχι, απλά είπατε ότι μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση. Να προχωρήσουμε λίγο. Καλά που δώσατε, αλλά να έχουμε και συζήτηση. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Κοιτάξτε. Με πολύ σεβασμό. Ακούστε, ο κ. Βλαχάκης έπρεπε να απαντάει σε όλους γιατί είναι η παρούσα δημοτική αρχή. Όχι, ρωτήθηκα για κάτι συγκεκριμένο. Ήταν η παρούσα δημοτική αρχή. Και έπρεπε να απαντάει σε ερωτήσεις και το πέντε των υπολείπων. Πήρε δύο λεπτά παραπάνω, δεν χάλεσε ο κόσμος. Σας ζητώ συγγνώμη για αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά. Απλά για να μην διακόψω κάποιο συνομιλητή μου, προτιμώ να περιμένω να έρθει η σειρά μου για να πω αυτά που έχω και εγώ στο μυαλό μου και να εκφραστώ. Αλλιώς θα πνιγώ. Λοιπόν, ήθελα απλά να πω για την εξυπηρέτηση πολιτών. Είμαι πολύ γρήγορη ότι ο κύριος Πέτρος Σινιωτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σαν επίτευγμα του το Smart City. Μία εφαρμογή, λοιπόν, η πόλη μας έχει βραβευτεί σαν έξυπνη πόλη. Υπάρχει εφαρμογή που κάθε πολίτης μπορεί να κάνει το αίτημά του για ό,τι υπάρχει. Και μάλιστα να πω προσωπική εμπειρία: ο πατέρας μου έχει κατάστημα μέσα στη Δεδάλου, έχει σπάσει πλακάκι. Μπήκα στην εφαρμογή, έστειλα το αίτημά μου, φτιάχτηκε. Θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα που γίνονται. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναβάθμιση της γειτονιάς. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για το δημοσκόπιο. Κάπως έτσι γνώρισα τον Πέτρο. Μπράβο. Κάπως έτσι γνώρισα τον Πέτρο τον Ινιωτάκη και είναι και ένας από τους λόγους που είμαι μαζί του και συμπορεύομαι και συστρατεύτηκα. Το δημοσκόπιο λοιπόν στηρίζεται στο δομημένο δημοκρατικό διάλογο. Είναι επιστημονική μέθοδος, μας έχει φέρει ο Αλέκος ο Χριστάκης από Αμερική. Μας λέει τι. Πάνω σε ένα πρόβλημα, πάνω σε ένα ζήτημα, πώς μπορούμε όλοι οι παράγοντες αυτού του προβλήματος να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και με βάση αυτή τη μεθοδολογία τη συγκεκριμένη να καταλήξουμε στη συνένεση. Σε μία απόφαση. Τι στηρίζουμε λοιπόν, ότι υπάρχει μέθοδος, υπάρχει τρόπος, μπορούμε ναι, με συνδημιουργία, έχουν γίνει ήδη συνεργαστήρια, είτε για τα δέσποτα, έχει γίνει για το πρώτο που ήμουν και εκεί εθελόντρια για το δημοσκόπιο, το πρώτο πώς θέλουμε να είναι όλο αυτό. Υπάρχουν μέθοδοι και υπάρχουν τρόποι που μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί να βρούμε λύση. Υπάρχουν μέθοδοι. Μάλιστα. Κύριε Γιαμπουλάκη, δίνεται μεγάλη σημασία στο περιβάλλον και στο πράσινο, περπατώντας στο κέντρο της πόλης αλλά και στα χωριά τα γύρω. Μένετε ικανοποιημένοι από την κατάσταση του πρασίνου? Τώρα θα κάνω και εγώ το ίδιο που κάνανε οι προηγούμενοι. Για να μην αναμιλήσετε για όλα τα θέματα αυτά. Όχι. Θα κάνω 10 δευτερόλεπτα μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Σε ό,τι τότε θα πρέπει να κάνουμε 5 ώρες κουβέντα. Πολύ σύντομα. Θα είχα ολοκληρώσει αν. Γι' αυτό που ο κύριος Βλαχάκης νωρίτερα σε ό,τι αφορά τα έργα που έχουν γίνει στα χωριά. Η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ πρώτη φορά μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, σε όλες τις βόλτες που έχουμε κάνει, στο Τέμενο, στο Γοργολαίνη και στην Παλιανή, έχουν γίνει τα αυτονόητα ζητούμενα. Δεν μιλάμε για παιδικές χαρές, που είπε η κυρία Κατσαμά, για αγροτική οδοπία και για νερό. Τα βασικά και τα αυτονόητα. Αυτά ζητάνε. Αυτά ζητάνε. Αν πάτε στο Κυπαρίσι. Αν πάτε στο Κυπαρίσι και μιλήσετε με τους ανθρώπους εκεί, λένε θέλουμε να μείνουν λίγο τα παιδιά μας παραπάνω εδώ και να ασχοληθούν με τη γη, αλλά χωρίς νερό πώς θα γίνει. Οπότε ας καλύψουμε αυτές τις βασικές τους. Με τον δρόμο είναι ικανοποιημένοι. Όχι, αυτό είπα. Αγροτική οδοπία και νερό. Οπότε ας καλύψουμε αυτές τις βασικές τους ανάγκες, να δώσουμε πνοή ξανά σε αυτά τα χωριά και μετά θα έρθει και η παιδική χαρά και τα υπόλοιπα. Ας βάλουμε τις ανάγκες σε μια ιεράρχηση και να ξεκινήσουμε να τις καλύπτουμε. Αυτό σε ό,τι αφορά. Και ένα σχόλιο για τους μηχανικούς, επειδή το ακούω πάρα πολύ σαν επιχείρημα, ότι έφυγαν οι μηχανικοί. Φοράει πράσινο και το καλύπτει, καταλάβατε. Ναι, είδατε. Φοράει πράσινο που λέει. Σωστά. Το κοινό καλό των δημοτών μπαίνει πάνω από το ατομικό καλό των 12 μηχανικών. Και έτσι πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και το πράσινο, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Μιλάμε για κυκλική οικονομία, μιλάμε για κτίρια με χαμηλότερο βαθμό ενεργειακής βλάβης, αν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά που μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να τα εκμεταλλευτεί και να αλλάξει τα κτίρια
σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους απόδοση. Και σίγουρα ο Δημότης Ηρακλείου θέλει, και είπατε μόνο στο κέντρο, και εκεί θα διαφωνήσω. Όχι, δεν είπα στο κέντρο. Πράσινο. Σας είπα στο κέντρο και στα γύρω χωριά. Περπατώντας παντού. Έχει. Τα μπέλια είναι πράσινα. Δικαιούται ο Δημότης που μένει στο Μασταμπά, στα Δειλινά και σε άλλες περιοχές να έχει κοντά του έναν ελεύθερο προσβάσιμο χώρο να μπορεί να κατέβει τα απογεύματα και να περάσει με τα παιδιά του λίγο χρόνο εκεί. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία περιοχή κάτι αντίστοιχο. Κύριε Κουκουλά, η κυρία Σκηναράκη μου μίλησε προχθές και μου είπε ότι ποντάρει πάρα πολύ στη συμμετοχή των δημοτών, εφόσον την ψηφίζουν και γίνει δήμαρχος, και στο εθελοντισμό. Το έχω ακούσει αυτό άπειρες φορές, όμως έχω δει ότι συνήθως μένει εκεί, μόνο στις εξαγγελίες. Ο πολίτης, για να αρχίσει να αφήνει τον καναμπέ και να δουλέψει στα κοινά και αφιλοκερδός, κάτι θέλει. Τι ακριβώς? Πώς θα πιστεί? Αυτό που είπα στην αρχή, κύριε Γιώργο. Συγγνώμη για τον κύριο δεν Γιώργο. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία πάλι να πω γιατί. Θα μου κάνετε μεγάλη χάρη. Για διάφορα άλλα. Και να κάνουμε αργότερα, αν θέλετε, θεματικές εκπομπές. Όσον αφορά λοιπόν με τη συμμετοχή, όπως είπατε, των πολιτών και στον εθελοντισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πολίτης, ας πούμε, να συμμετέχει, είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να αρχίσει, ότι θέμε ένα δήμαρχο ταπεινό και η ομάδα να είναι ταπεινή, να κυκλοφοράς, να είσαι στις γειτονίες, να είσαι στο περιαστικά του Δήμου, να πηγαίνεις στην Παλαινίνη, να πηγαίνεις στα χωριά. Όταν λοιπόν κυκλοφοράς, όταν είσαι με τον πολίτη, όταν τους δώσεις να καταλάβουν ότι είσαι ένας από αυτούς. Και γιατί όλοι είμαστε παιδιά, είτε από οικογένειες αγροτιές ή από γύρω-γύρω. Είσαι μαζί τους. Θες να τους βοηθήσεις, πραγματικά θες να τους βοηθήσεις. Και όταν συμμετέχεις εσύ ο ίδιος σε αυτές τις διαδικασίες του εθελοντισμού και δεν είσαι παράγοντας και να κάθεσαι να βλέπεις και να κάνεις μόνο πολιτική μέσα από τη λότζια, αλλά πραγματικά όταν είναι μια εθελοντική δράση ή οτιδήποτε άλλο, να είσαι και εσύ παρόν εκεί, θα ενεργοποιείς τους πολίτες, θα ενεργοποιείς τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτά τα δρόμενα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι θέμα εμπιστοσύνης του πολίτη ως προς τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Βέβαια. Σημαντικό. Σημαντικό είναι να νιώθει άνετα ο πολίτης. Και με δράση βέβαια από συλλογικότητες και ομάδες, από διάφορες ηλεκτρονικές ομάδες. Έτσι. Σωστά. Να συνεργάζεσαι με διάφορες συλλογικότητες και ηλεκτρονικές ομάδες. Κύριε Βλαχάκη, κάποτε κουβεντιάζαμε τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη, και μου είπε, έτσι χαριτολογώντας, ότι για να καλύψω, λέει, όλες τις λακκούβες της πόλης μου, του Δήμου μου, χρειάζομαι όλη την πίσα της κόλασης. Αυτό βέβαια είναι ένα σχήμα φανταστείτε λόγου. Φανταστείτε πόσα χρειαζόμαστε στο Ηράκλειο. Είναι ένα σχήμα λόγου. Ένα σχήμα βέβαια λόγου. Αλλά το θέμα της λακκούβας, όσο και αν φαίνεται πολλές φορές ότι είναι ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό στη συνείδηση του Δημότη. Χτυπάει ο ίδιος. Χαλάει το αυτοκίνητό του. Ένα σωρό πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή, δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν συνεργεία, να τρέχουν παντού, να διορθώνουν συνέχεια τα πράγματα. Πρέπει να γράφουν εφημερίδες ή να βάζουμε φωτογραφίες και να γίνεται. Τόσο δύσκολο είναι. Δεν μιλάω τώρα, δεν επικεντρώνω στη Δημοτική Αρχή. Γενικότερα μιλάω. Το θέμα της λακκούβας. Ωραία. Να το θίξουμε το θέμα της λακκούβας. Το βασικό που πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι γενικότερα το οδικό δίκτυο της Κρήτης γενικότερα και φυσικά και του Ηρακλείου είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι αποδεκτή. Και νομίζω ότι δεν ευθύνεται καμία δημοτική αρχή για αυτό το φαινόμενο ειδικά. Είτε η παρούσα είτε κάποια από τις προηγούμενες. Οι δρόμοι του Ηρακλείου είναι κατασκευασμένοι πρόχειρα όλες τις προηγούμενες φορές. Υπάρχει μια υποδομή η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει για να δεχτεί το φόρτο της κυκλοφορίας που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην πόλη μας. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει όχι μόνο για το κομμάτι της οδοποιίας, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για το κομμάτι του δικτύου ίδρυψης και το κομμάτι του δικτύου αποχέτευσης και όλα τα σχετικά. Ας το επικεντρώσουμε όμως στην οδοποιία για να μην ξεφύγουμε. Το πρόβλημα παρουσιάζεται λόγω της υποδομής του εδάφους. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει κάτω από την άσφαλτο η υποδομή για να αντέξει το φορτίο των οχημάτων που περνάνε πάνω από αυτό, μακάρι να το στρώνουμε κάθε 15 μέρες, το φαινόμενο θα είναι το ίδιο. Θα δούμε αυτά τα κλασικά σαμαράκια που βλέπουμε στους δρόμους του Ηρακλείου. Χρειάζεται πολύ σοβαρές παρεμβάσεις, οι οποίες
πρέπει να γίνουν επί συνόλου. Το να πάμε, το να πάμε και να κλείσουμε μία λακκούβα, ναι, μεν είναι μία λύση προσωρινή και ιδίως μετά το φετινό χειμώνα που έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι, συγκεκριμένα, και εγώ δεν το ήξερα, σας έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω εμπλακεί με το κομμάτι της πολιτικής, ακόμα και στο επίπεδο του Δήμου. Τα αιτήματα για τα κλεισίματα στις λακκούβες είναι υπερβολικός ο αριθμός. Δηλαδή, έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε αριθμό 1.700-1.300, ας πούμε, αιτήματα σε ένα διάστημα 4-5 μηνών που ήταν ο φετινός χειμώνας. Είναι υπερβολικά τα αιτήματα ή λακκούβες? Το ένα είναι υπακόλουθο του άλλου. Άρα είναι υπερβολικές οι λακκούβες, όχι τα αιτήματα. Εγώ θα πάω τώρα στην διαδικασία. Φτιάχνουν τη λακκούβες, εννοώ, δηλαδή έτσι που φτιάχνουν τη λακκούβες. Ποια θα είναι κατά τη γνώμη σας η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί όταν προηγουμένως είπαμε ότι έχουμε μια λακκούβα που καθημερινά σκοντάφτουμε και θα πρέπει να δοθεί μια μέση λύση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια ριζική αντιμετώπιση. Μα όταν πας από πάνω με ένα δονητή και πετάς ένα κουβά. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αν βλέπετε, όπως όλοι βλέπουμε βίντεο, ναι, δεν ξέρω από ευρωπαϊκές πόλεις, το πώς γίνεται η διαδικασία, ναι, αντικατάσταση του δρόμου. Μιλάτε για αντικατάσταση του συνόλου του οδοστρώματος. Όχι του οδοστρώματος, έχει ένα κομμάτι, μια λακκούβα, έχει ένα σαμαράκι, κάτι. Γίνεται τελείως διαφορετικά. Τεχνικά μιλάω, δεν μιλάω. Τεχνικά. Πήρατε. Ναι, αλλά όταν. Τώρα, η τοποθέτηση. Θα στη χρεώνω την τοποθέτηση τώρα. Για τη λακκούβα. Δεν φωνάζει τόπο εμένα. Όχι, όχι. Εγώ φώναξα γιατί μου είπατε το σκονάκι. Όχι, δεν έχω σκονάκι. Όχι, το σκονάκι. Μου είπατε ότι προέβλεψα. Το σκονάκι είναι αναγκαίο για να ξέρω πώς μιλάω και τα θέματα να τα γράφω. Διευκρίνηση. Λέω, δεν έχω σκονάκι για να ξέρω τι ερώτηση θα μου κάνετε για να απαντήσω. Εγώ και είχατε αρχίσει να μου λέτε όλα τα ερωτήματα που βάζετε. Όλα τα υπόλοιπα πήγα να τα πείτε με την πρώτη. Μα είναι και ούτως ή άλλως συγκεκριμένα. Για να κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, για να το θέμα με τις λακκούβες. Θα σας πω ότι προσωπικά δεν αισθάνομαι υπερήφανος για το θέμα των λακκουβών. Ούτε ενδεχομένως για την όση αντιμετώπιση έχουμε κάνει. Έτσι. Όμως νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά περιθώρια αντιμετώπισης διαφορετικής, τουλάχιστον για το κομμάτι της πρόχειρης αντιμετώπισης. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να λέμε, να έχουμε έναν δρόμο που να μην σκοντάπτουμε μέσα, να μην σπάμε τα λάστιχά μας. Δυστυχώς, ο φετινός χειμώνας με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό. Τεχνικά πάλι μπαίνουμε, συγγνώμη που. Όχι, όχι. Έτσι, όχι. Αλλά δεν μπορείς να κολλήσεις άσφαλτο όταν δεν έχει κάτι. Να δικαιολογήσουμε το φετινό χειμώνα. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο ο φετινός χειμώνας. Σαφώς. Κυρία Κατσαμά, ανάποδα πάω τώρα. Ωραία. Γιατί πήγες ανάποδα? Ανάποδα να πάω για να τελειώσω. Καλά κάνεις, γιατί τώρα θα άρχισα να είμαι προσεκτικός, γιατί την έχω μετά γίνει και κυρία Κασταμά, δεν πρέπει να ξαναμιλήσω. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Καλά έκανα να τις απαντήσω μετά. Επειδή είναι ένα θέμα, ναι. Όχι, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέρουσα η ομολογία του κυρίου Βλαχάκη. Ναι. Για το τεχνικό κομμάτι και ως μηχανικός όπως μίλησε. Και για το πρόχειρο της δουλειάς, ναι, χώμα άσφαλτος δεν κρατάει. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά ποιοι τα πήραν και ποιοι δεν άφησαν έργο πίσω τους. Μιλώ για το σύστημα όλο, όπως έγινε η δημοπράτηση, η μελέτη, τη μελέτη, ποιος δημοπράτησε, ποιος επέβλεψε και τελικά εμείς οι χρήστες παραλάβαμε ένα έργο το οποίο ήταν στα κακά του τα χάλια. Εσείς πήγατε στον πυρήνα του προβλήματος. Δεν είναι αυτός που κάποτε πρέπει να δούμε, μήπως και κάνουμε ένα έργο ποτέ ολοκληρωμένο και να το αποδώσουμε στους χρήστες έτσι όπως τους αξίζει, γιατί το πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν νομίζω να διαφωνήσει κανείς. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομολογία του κ. Βλαχάκη, γιατί μας περιέγραψε την προχειρότητα με την οποία πετώ λίγη πίσω στο χώμα και νομίζω ότι με τον πάλο μας πούμε, δεν παρακάτω. Μην παραφράζετε αυτό που είπα, γιατί δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν αισθάνομαι. Γραφήσατε επακριβώς και χάρηκα που και ως μηχανικός είχατε μια ενδιαφέρουσα. Μπορεί να σας βολεύει λίγο να το ερμηνεύετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είπα αυτό το πράγμα. Κυκλοφορώ στην πόλη, αλλά ξέρετε, μόνο η λακκούβα είναι, τα πεζοδρόμια δεν είναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Έτσι, μα συγγνώμη, εγώ ρωτούμε ο κ. Βλαχάκης. Πρέπει να είναι κάποια πράγματα. Εγώ ρωτούμε ο κ. Βλαχάκης, απολογείται, είναι ενδιαφέρον. όταν αναφέρεστε όμως κάπου, θα πρέπει να μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απαντώ. Εντάξει. Έτσι, αφήστε γιατί... Όταν ζήτησα την ίδια δυνατότητα, με μάλλον ο κ. Σκυντήρα. Αφήστε όμως. Λοιπόν, έχετε τοποθετηθεί. Θα πάω απέναντι. Τι να πούμε. Εσείς. Ακούσαμε. Όχι, το ίδιο θέμα πάνω. Είναι ένα σοβαρό θέμα για τον πολίτη. Για το δημότη είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται αστείο που το κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι τραγικό το γεγονός στο πρώτο αιώνα να μιλάμε για αυτό. Είναι τραγικό. Είπα κάτι ότι
Ήμουν μετά εγώ και μετά η Νέλη. Ναι. Οπότε. Αυτό δείχνει. Τώρα κάτι... είμαι προσεκτικό. Όχι, ήθελα να το αλλάξω. Είμαι προσεκτικό στο τι θα πω. Και επειδή θα είμαστε μεθαύριο δημοτική αρχή. Γιατί να το κρύβομαι με άλλο σχέδιο. Πολύ σίγουρο. Και η έξι το ίδιο λέτε. Να το κρύβομαι. Ναι, θα είμαστε δημοτική αρχή. Να το δείξει. Κάλπι. Λοιπόν, το θέμα τη Λακούβα. Είναι διαχρονικό. Άρα κάτι δεν κάνατε καλά. Είναι διαχρονικό. Και ζητάτε τώρα επιβράβευση για τη διαχρονική διαφορία. Είτε μπροστά είτε πίσω λοιπόν. Θα συμφωνήσω. Δεν έχετε ζήσει το Δήμο από μέσα. Είναι εύκολο σε ένα πάνελ να τα λέμε όλα. Δεν έχω ζήσει το Δήμο, αλλά έχει απουσία. Κοιτάξτε, γιατί τα ρίχνουμε όλα στους αιρετούς, στους υπαλλήλους. Μα σας μιλούσατε για δήμαρχο ηγέτη, για πολύ καλό. Κάτι δεν ενδιαφέρει. Μισό λεπτάκι. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο ερώτημα του Γιώργου για τις Λακούβες. Οι Λακούβες λοιπόν είναι κάτι διαχρονικό. Το έχουμε μπροστά. Ναι, θα συμφωνήσω ότι. Ορισμένα έργα δεν γίνονται όπως θα έπρεπε να γίνονται. Παράδειγμα, η ΔΕΙΑΗ θα μπορούσε να κάνει το έργο και να ολοκληρώνει μετά το ασφαλτικό, έτσι. Να μην γίνεται η τομή και έχω μετά. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να τα δούμε. Αλλά επειδή δεν έχουν αποκεντρωθεί οι αρμοδιότητες ακόμα του κράτους στην αυτοδιοίκηση, εμείς οφείλουμε να είμαστε λίγο φιδωλοί όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και προσπαθούμε με το μέτρο του δυνατού να υλοποιήσουμε. Τώρα για το θέμα της Λακούβας, υπάρχει ευθύνη στην τεχνική υπηρεσία, υπάρχει ευθύνη, εγώ θα σας πω που υπάρχει ευθύνη. Εγώ κάποτε όταν ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών είχα πει στους συναδέλφους. Α, ήσασταν και αρμόδιος στον Λακούβα. Μισό λεπτά για να ακούσεις, γιατί να ακούσεις για να... Τι θα κάνεις και εσύ αύριο, έτσι. Ευχαριστώ που μας δίνετε την επαρχία. Όχι, τι θα κάνεις αύριο σαν δημοτικό σύμβουλο. Σαν δημοτικό σύμβουλο. Ευχαριστώ που μας δώσατε. Και εγώ δημοτικό σύμβουλο. Όλοι εδώ είμαστε για να υπηρετήσουμε τους δημότες από αυτό το μετερίζουν που μας στέλνουν, διότι είναι τιμή μας οι 49 άνθρωποι που θα επιλεγούν εκεί να υπηρετούμε ένα λαό 200.000, έτσι. Είπαμε προηγούμενα, λέγατε εκεί για συνελεύσεις, άκουσα και είπε ο Γιώργος. Για συνελεύσεις των παρατάξεων, μα εδώ ο Καλλικράτης προβλέπει τοπικά συμβούλια, προβλέπει αρμοδιότητες στις αποκέντρωση. Λοιπόν, για τις Λακούβες και τελειώνω. Είχα πει λοιπόν τότε στους συναδέλφους, γιατί εγώ θεωρούσα τους ανθρώπους που συνεργαζόμουν συναδέλφους μου, και εγώ υπάλληλος ήμουν κάποτε σε κάποια υπηρεσία, στον ΟΤΕ συγκεκριμένα. Λοιπόν, τους έλεγα όλοι έχουμε μια αφετηρία. Ξεκινάμε από το σπίτι μας. Εγώ μένω στην Κνώσου, εσύ μένεις στην Παπαναστασίου, ο άλλος μένει στα Δηλίνα, ο άλλος μένει στον Κατσαμπά, στην Αλικαρνασσό. Λοιπόν, κάθε πρωί που ερχόσαστε εδώ, να μας δέτε. Εκεί. Σας λέγανε. Το... Μάλιστα. Εκεί ύπταντο. Είχε γίνει αυτό. Και κάποτε με φιλοξένησε και σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, όχι εσύ, και... Κάναμε από εκεί, από το ραδιοφωνικό σταθμό. Να καταγράψετε. Καταγράφαμε τους δημότες. Και μετά. Αυτό λοιπόν. Υλοποιούσε. Το κάναμε. Σήμερα λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει εκεί μια αδυναμία. Πρέπει να βρεθεί η λύση από τη δημοτική αρχή που είναι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο θα τα λύσουμε. Κύριε Παυλάκη. Έχει τη δυνατότητα. Κύριε Παυλάκη, να μου επιτρέψετε πάλι. Πέρασε ο χρόνος. Okay. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να σα επανέλθουμε μετά. Σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουν υψωθεί λίγο οι τόνοι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε μια εκπομπή δύο ώρων. Θα πρέπει να κάνουμε θεματικές εκπομπές. Οπότε να έρχονται ειδικευμένοι άνθρωποι στο κάθε θέμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θέλει να ακούσει και τόσες πολλές λεπτομέρειες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει όμως πριν πάει στην κάλπη ποιος θα κάνει τι. Ναι, λοιπόν. Και μπορεί από ένα τηλεοπτικό πάλι να επηρεαστεί, να μάθει. Φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλός πολίτης. Εγώ ξέρω ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλός πολίτης. Είναι ο καλός πολίτης. Διότι ο αποπληροφορημένος, ο αποπροσανατολισμένος πολίτης προφανώς δεν λειτουργεί στο τέλος σε όφελος του ίδιου του εαυτού και της ποιότητας της ζωής του.
Οπότε ας κάνουμε την προσπάθεια και όσοι μας ακούσουν. Νομίζω ότι συμπεράσματα χρήσιμα βγάζουμε. Απλά είναι άξιο παρατήρηση όση ώρα παρακολουθώ ότι τόση ώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, επόμενο δήμαρχο ταπεινό, έναν ηγέτη ταπεινό, και πριν λίγο άκουγα ανθρώπους εδώ να προαποφασίζουν για το ποια είναι η επόμενη δημοτική αρχή. Απλά μια παρατήρηση. Αυτό, ακούστε τώρα. Μην το πάτε έτσι. Γιατί όλοι σας ενδόμηχα αυτό σκέφτεστε. Απλά κάτι τέτοιες ατάκες, ας μου επιτρέφει η έκφραση. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς ποιος θα είναι αύριο ο νέος δήμαρχος, ποιος θα μου πείτε. Είναι αυτό που θέλω. Θα πείτε δεν θα προαποφασίσω για άλλους. Είναι πολύ διαφορετικό πώς το εκφράζω. Όχι, όχι, το θέλει. Το θέλει αυτό. Επικεφαλής, και λέω ότι ο επικεφαλής που εγώ συνεργάζομαι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Ορίστε, βλέπετε τώρα. Κάτι εσείς πέστε για τον Πέτρο. Κάτι τέτοιο με πεις μόνο για να δει ο Πέτρος Σιμωτάκης μπροστά. Έχουμε ακόμα 22 λεπτά και πρέπει να... Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά ένα θέμα που εμένα με καίει προσωπικά και πολύ κόσμο, αν θέλετε, είναι αυτό το πολιτιστικό κέντρο που δημιουργήθηκε στην πόλη μέσα. Επειδή μιλήσαμε για αγροτικά, μιλήσαμε για γλακκούβες, ας πούμε και λίγο στον πολιτισμό. Βέβαια, πολιτισμός, όπως θα μας πει και η Νέλη, δεν είναι τα πολιτιστικά και μόνον, όχι, γιατί όχι, πολλοί τα έχουν ταυτίσει. Όχι, τα έχουν ταυτίσει ο πολιτισμός και νομίζω ότι είναι οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Το πολιτιστικό κέντρο όμως ήταν μια αναγκαία υπόθεση για πολλούς, για κάποιους δεν ήταν, ότι είναι φαραωνικό το είπαν έργο, το οποίο τελείωσε. Αφού τελείωσε, πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να ξέρετε, το ξέρετε ήδη, ότι λέμε πως είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο, ο φορέας δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και δεν υπάρχει και ακόμα τρόπος βρεθεί πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, σωστά. Η παράταξή σας έχει σκέψεις για τη λειτουργία αυτού. Για πέστε μου. Όσο γίνεται πιο σύντομα, για να ακούσουμε και πέντε γνώρα. Λίγο πριν ήμουν ακριβώς εκεί. Συνέβαινε μία συναυλία και κάποια γένεια εθελοντικής ομάδας. Δεν ξέρω αν έχετε ανέβει πάνω στον τάφο του Καζαντζάκη κοιτώντας το πολιτιστικό. Πραγματικά είναι μία θέα που δεν ξέρω, εμένα με ξενίζει. Έχουμε από τη μια πετρόχτιστα, από την άλλη σίδερα. Δεν ξέρω, είναι μία εικόνα που με ξενίζει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ένας χώρος πάρα πολύ ιδιαίτερος, με πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί μέσα. Και εκεί έρχεται και ένας από τους προσωπικούς μου πόθους. Ούσα ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθελοντικού Σωματείου, είμαι ακόμα παιδί. Το πολιτιστικό κέντρο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πάρα πολύ συνεισφέροντας εθελοντικές ομάδες, να κάνουν εκδηλώσεις τους, να έχουν χώρους στέγασης, πράγμα που μας λείπει, να κάνουμε δραστηριότητες για παιδιά, για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ανθρώπους, συναυλίες, υπάρχουν τόσοι νέοι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, τόσοι άνθρωποι που δεν έχουν βήμα. Μάλιστα, τώρα την άλλη εβδομάδα δημιουργούμε μια εθελοντική πρωτοβουλία που λέγεται Women Do Business, που δίνει το βήμα σε γυναίκες που ξεκίνησαν το μηδέν στον τόπο μας και τους δίνουμε το βήμα με ένα απλό και ανθρώπινο τρόπο να μοιράσουν τις ιδέες τους. Άρα, συναυλίες. Ακριβώς, εθελοντισμός, καλλιτέχνες. Είναι τόσα τα πράγματα που μπορεί να στεγάσει αυτός ο χώρος και να γίνει. Ξέρετε όμως ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε ότι υπολογίζεται ότι μια μέση λειτουργία του πολιτιστικού χρειάζεται 1 εκατομμύριο το χρόνο. Όχι πλήρης λειτουργία. Και έχουμε και ζητήματα ανοιχτά από πίσω. Θα τα πούμε και αυτά. Αυτό είναι κάτι. Ναι, ας μιλήσει. Η παράταξή σας, πώς το βλέπει αυτό το πράγμα. Σχετικά με το πολιτιστικό κέντρο, αυτό που είπατε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όμως, δεν μπορούμε τώρα να πούμε στη διαδικασία γιατί έγινε, αν έγινε εσφαλμένα κτλ. Έγινε. Είναι το. Από τη στιγμή που έγινε, πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να το διαχειριστούμε. Σίγουρα, νομίζω ότι χωρίς τη συμβολή της κεντρικής κυβέρνησης, της χρηματοδότησης και από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενδεχομένως από μόνο του, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν είμαι ειδικός προς αυτό, το πολιτιστικό κέντρο να έχει έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο προκειμένου να συντηρηθεί. Θέλω όμως, γιατί είμαστε και προς το τέλος της εκπομπής, να βάλω ένα θέμα το οποίο... Αν θα βάλετε θέμα δεν προλαβαίνω. Όχι, θα πω μία κουβέντα, το οποίο δεν έχει ερωτηθεί ποτέ σχεδόν κανείς υποψήφιος. Μιλάμε για αθλητισμό, πολιτισμό. Κάντε μου τη χάρη, δεν θα προλάβω να απαντήσουν στο πολιτιστικό οι υπόλοιποι. Και πρέπει να κλείσω ακριβώς το χρόνο μου. Ωραία. Αν δεν με διακόψετε, σίγουρα θα ολοκληρώσω πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι πρέπει στην επόμενη δημοτική αρχή να αναδείξουμε λίγο περισσότερο το θέμα της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Θα χρειαστεί όμως μία φορά να παρέμβει ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Είδαμε τι συνέβη. Μία εκπομπή είναι αυτό. Πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουν όσο πρέπει. Μιλάμε σχεδόν για τα ίδια και τα ίδια. Μιλήσατε για λειτουργία του πολιτιστικού. Λειτουργία. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε.
Στον εθελοντισμό, όταν δεν έχουμε τα χρήματα και δεν έχουμε τους πόρους, ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους, από επιχειρηματίες, από ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται. Πολλές φορές και οι συνεργίες είναι κάτι που μας ωφελούν όλους. Αυτό απλά ήθελα να σημειώσω. Έτσι, να προχωρήσουμε στη σειρά. Ναι. Καλά κάνεις. Κοιτάξτε, εμείς σαν παράταξη έχουμε δείγματα γραφής. Πήραμε το Παγκρίτιο στάδιο, που σε άλλες πόλεις βλέπουμε το τι χάλι επικρατεί σε όλες αυτές τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και φτιάξαμε ένα χώρο τον οποίο απολαμβάνουν οι δημότες μας και οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Δυστυχώς, βέβαια, το τελευταίο διάστημα το στάδιο αυτό... Εγώ πολιτιστικό μίλησα στάδιο πήγατε. Ναι, όχι, πάω εκεί. γιατί το λέω αυτό. για να κλείσω, να κλείσω με το πολιτιστικό, ότι είπατε για χρηματοδότηση, πώς θα λειτουργήσει το πολιτιστικό. Εγώ λοιπόν το συνδέω με τις αθλητικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις που είχαμε την τύχη να έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Τις λειτουργήσαμε, δημιουργήσαμε την εταιρεία. Βέβαια, δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι ενώ κερδίσαμε το στάδιο με διεθνείς αυτές, με το στέγαστρο έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά το πολιτιστικό, και κλείνω, εγώ είμαι σύντομος, γιατί και είμαι και προσεκτικός. Γιατί ο χρόνος είναι. Διότι, ναι, είμαι και προσεκτικός. Όσον αφορά το πολιτιστικό, υλοποιήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, στην οποία συμμετείχα κι εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος, ολοκληρώθηκε, σχεδόν είχε ολοκληρωθεί. Θυμόσαστε τι συνέβη εκεί με τις... με τους το διευθύνοντα σύμβουλο. Πώς βλέπετε τη λειτουργία του? Λοιπόν, η λειτουργία του, ναι, πώς τη βλέπετε? Σαν όπως βρήκαμε τρόπους και λειτουργήσαμε τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, θα βρούμε τρόπους να λειτουργήσει και το πολιτιστικό, όχι εις βάρος της τσέπης των δημοτών. Υπάρχουν τρόποι και από την κεντρική εξουσία, και έχουμε πρόγραμμα γι' αυτό. Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της παράταξης, το 375. Θα σας το σε μια άλλη εκπομπή θα μας τα πείτε όλα αναλυτικά. Αναλυτικά. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι λειτουργίας του πολιτιστικού και εμείς θα τους υλοποιήσουμε μόλις έρθουμε. Επειδή προσπαθώ να πάω ακριβώς στον χρόνο, να μην μείνει κανείς να μην κουβεντιάσει, να μην μείνει κανείς χωρίς να μιλήσει, θα ήθελα να κάνω και να σας πω και κάτι. Κάτι δική μου την άποψη, επειδή ασχολούμαι χρόνια τώρα με τα πολιτιστικά, αλλά και εν γέννη με τον πολιτισμό, αν θέλετε λιγάκι. Το πολιτιστικό κέντρο θα μπορούσε να γίνει ένα κύτταρο παραγωγής τοπικού πολιτισμού. Κυρίως. Δηλαδή το να το χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να φέρουμε συνεχώς συγκροτήματα από πάνω και να παίρνουν 10, 30, 50 ή 100 χιλιάδες. Πολλές φορές που δεν αξίζουν τα χρήματα αυτά. Αλλά έχουμε εκείνη την μανία να κουβαλάμε οτιδήποτε απ' έξω. Δεν κλέψει το πρόγραμμα. Οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν είναι πρόγραμμα, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Κύριε Χιντηράκη, είναι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι μια πόλη των 170.000 κατοίκων δεν πρέπει να έχει το σπίτι του πολιτισμού του, με οποιοδήποτε κόστος είναι αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα αξιοποιηθεί πλήρως, ήδη αξιοποιείται. Βλέπετε ότι λειτουργεί μόλις ένα μήνα, ενάμιση, και ήδη ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και το έχει βάλει μέσα στις. Είπατε προηγουμένως ότι είσαστε πριν από λίγο εκεί και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συντηρηθεί. Το παράδειγμα του Παγκρίτιου Σταδίου είναι ένα καλό παράδειγμα που θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημόπουλο σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν μηχανισμοί να αξιοποιηθεί πλήρως και με τις εσωτερικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες που μπορεί να φιλοξενήσει, αλλά σίγουρα και με κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα υπάρξουν από το γενικότερο παγκόσμιο ίσως επίπεδο. Θέλω επίσης να σταθώ στο κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού, γιατί και ο αθλητισμός πολιτισμός είναι, ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις, έχει μια εξέχουσα θέση. Είναι, θυμίζω, έδρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Φιλοξενεί απίστευτες εκδηλώσεις. Πριν από λίγο καιρό είχα την τύχη να παρακολουθήσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Έτσι. Που δίνουν εκτός από το κομμάτι της ίδιας δραστηριότητας, δίνουν ζωή και στην πόλη. Δηλαδή, συμμετέχει κόσμος, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία της πόλης, τρώνε στα καταστήματα της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να γίνει στο πολιτιστικό.
να είναι η πόρτα εύκολη προσβάσιμη στον κόσμο. Πώς θα γίνει όμως. Στον κόσμο πρέπει να είναι σίγουρα προσβάσιμη. Από εκεί και μετά με το κομμάτι του. Με προσκλήσεις. Όπως το κάνατε. Οι προσκλήσεις ήταν κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι στο πρωτόκολλο. Μα κάνουν προεκλογική περιοδία με τις προσκλήσεις. Τώρα που δόθηκαν οι προσκλήσεις δωρεάν, η συμμετοχή ήταν μικρότερη. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να εξευρεθεί το 1 εκατομμύριο το μήνα από κάποιους σπόρους. Γιατί. Εάν τα ρίξουμε όλα στο Δήμο, δεν μπορεί ο Δήμος να βρει 1 εκατομμύριο. Θα πρέπει να είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να είναι ιδιώτες, χορηγοί όπως γίνεται στα μεγάλα. Μπορεί να έχει έσοδα το πολιτιστικό κέντρο. Μπορεί να έχει έσοδα. Βεβαίως μπορεί να έχει έσοδα. Μα έχει ζητήσετε, αν ζητήσετε, αν πάω να το ζητήσω εγώ να κάνω μια παράσταση και μου ζητήσετε 10.000 ενίκιο, δεν θα την κάνω. Έτσι γίνεται. Δεν θα είναι. Κοιτάξτε, όλα, αυτό που έχει κόστος σε κάποια πράγματα πρέπει πραγματικά να κοστολογείται. Έτσι. Δεν μπορεί να παρέχεται ένα προϊόν δωρεάν, όχι όσον αφορά το κτίριο και την ιδέα, όχι. Αλλά όσον αφορά το κόστος λειτουργίας του. Έτσι. Ναι, αυτό αλλά δεν θα παράξει το ίδιο παραστάσεις. Το ίδιο το πολιτιστικό οργανισμό. Σαν οργανισμό. Βεβαίως θα παράξει. Αυτή είναι η παραγωγή του πολιτισμού. Να σας πω κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι όλα τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρονται στον πολίτη δεν έχουν ένα άλλο κόστος? Γιατί να μην έχει ο πολιτισμός? Δηλαδή η συλλογή που συζητούσαμε προηγουμένως των απορριμμάτων δεν έχει ένα κόστος? Γιατί ο πολιτισμός δεν πρέπει να έχει ένα κόστος? Γιατί θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος? Τώρα θα μας το πει κύριε Κατσαμά αυτό. Εγώ είμαι από άλλο συνδυασμό. Γι' αυτό λέω. Από αυτόν του κυρίου Λαμπρινού. Ναι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μανώλης ο Καρέλης ξεκίνησε να μιλάει για το πολιτιστικό κέντρο, έκανε τον πρώτο διαγωνισμό και την πρώτη μελέτη. Ο κύριος Κουράκης ξεκίνησε επί ημερών του το έργο. Δεν έχει τελειώσει επί των ημερών του κυρίου Λαμπρινού. Υπάρχουν αρκετά πράγματα ακόμα να γίνουν. Ο Ηλίας ο Λιγερός έχει προσκαλέσει για την ολοκλήρωση του έργου και την μετέπειτα αξιοποίησή του. Και αυτό που ρωτάτε είναι να απαντήσουμε ως Ηρακλειώτες, αν θέλουμε τον πολιτισμό. Αν θέλουμε τον πολιτισμό. Αυτό βάζετε. Αυτό βάζετε στο τραπέζι. Διότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα κόστος πόσο κάνει η λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου και αν έχουμε τα λεφτά στην τσέπη. Εντάξει, τα έχουμε στα ταμεία βέβαια. Η παρούσα δημοτική αρχή. Το θέμα είναι τι πολιτισμό λοιπόν θέλουμε να παρέχουμε. Έναν πολιτισμό που είναι του καθημέραν βίου, έναν πολιτισμό διεθνών προδιαγραφών. Μην ξεχνάμε ότι είναι το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο. Εμείς μιλούμε για το Ηράκλειο σε ένα κέντρο της Μεσογείου. Μιλούμε για το Ηράκλειο που θα φέρει τον μινωικό πολιτισμό σε ένα διεθνές επίκεντρο. Μιλούμε για την οικαστική παραγωγή η οποία οφείλει να έχει μια παρουσία. Μιλούμε για την πρωτογενή παραγωγή η οποία οφείλει να έχει στέγη στο πολιτιστικό κέντρο. Μπορούμε να μιλούμε για αναθέσεις οι οποίες θα έχουν μια διεθνή διάσταση των πραγμάτων. Δεν είναι η τροχονόμηση μόνο των καλλιτεχνών που κάνουν καλοκαιρινές διακοπές ανά την περιφέρεια πολιτισμός. Έχουμε πολλούς εν δυνάμει σπουδαίους καλλιτέχνες στα οδεία, στα χωροδιδασκαλία, μουσικούς, οικαστικούς. Αυτοί όλοι οφείλουν να έχουν και χώρο να λειτουργούν και εκεί νομίζω ότι δεν είναι το έξοδο που θα πρέπει να μας βάλει να σταθούμε και να σκεφτούμε. Ξέρετε κάτι, τούτη δω η χώρα και τούτος δω ο τόπος έχει μόνο κλασική παιδεία και πολιτισμό. Αυτή είναι η πυλώνες ανάπτυξη που μπορεί να πάει παρακάτω. Και ο πρωτογενής τομέας που θα μας συντηρεί. Αυτό όμως είναι επίσης ένα πεδίο πολιτικής άποψης και ένα πεδίο πολιτικής θέσης. Αν ο πολιτισμός είναι ανάπτυξη ή αν είναι ένα βάρος που δεν έχουμε πώς να το χρηματοδοτήσουμε, άρα κακώς κάναμε ένα συνεδριακό κέντρο που το έχει ανάγκη τούτος δω τόπος. Μην ξεχνάτε, ένα συνεδριακό τουρισμό που ελκύει χειμώνα καλοκαίρι τούτη δω η πόλη. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συναγωνιστεί το πολιτιστικό κέντρο ένα μεγάλο ξενοδοχείο για τα συνέδρια. Θα το βάλουμε στον ανταγωνισμό. Έτσι. Όχι, όχι, δεν μπορεί να το συναγωνιστεί γιατί η παροχή υπηρεσιών από ένα μεγάλο ξενοδοχείο είναι τελείως διαφορετική. Εγώ μιλώ για το συνεδριακό τουρισμό που συντελείται και δεν έχει χώρους. Επειδή όμως είναι συνεδριακό κέντρο και είχαν στην αρχή. Αλλά είναι και πολιτιστικό κέντρο μαζί. Γιατί εδώ, πήραμε τα χρήματα από εκεί, έπρεπε να υποθεί. Κύριε Χιντηράκη, σε αυτόν εδώ το Δήμο, το όραμα του πολιτισμού δεν έχει περιγραφεί επακριβώς από τις δημοτικές αρχές. Δεν έχετε άδικο. Αν το είχαμε. Δεν έχετε άδικο. Αν το είχαμε, δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Και μπορεί ο δημότης που μας ακούει να λέει ότι δεν έχω νερό να πιω. Τι κουβεντιάζουν τώρα αυτοί. Δεν μου παίρνουν τα σκουπίδια. Γιατί πολιτισμό είναι δεν φτιάχνουν τις λακκούβες γιατί δεν έχουν λεφτά. Και τώρα μου λένε ότι θα κάνουν το πολιτιστικό κέντρο. Έχει χώρο στη ζωή μας.
Είναι ένα κομμάτι μας, ήταν μια απέτηση των Ηρακλειωτών και είναι μια υποχρέωσή μας να αποδώσουμε με τη φιλοξενία που θα παρέχει σε υψηλής προδιαγραφής εκδηλώσεις τον πολιτισμό που αξίζει σε αυτό. Και παραγωγή τοπικών. Φυσικά. Μα έρχεται και η ψυχαγωγία μέσα από αυτό, έτσι. Έχουμε τον χρόνο, δεν πάρω πάσα την κυρία Κατσαμάκη, θα πω ότι σωστά όπως προανέφερε, όταν πηγαίνουμε, δεν έχουμε, πηγαίνουμε στις γειτονίες και ο κόσμος έχει μία ανασφάλεια. Όταν υπάρχει, δεν υπάρχει, έχει κακή ποιότητα ο πολίτης. Όταν στον πρωτογενή τομέα δεν δίνουμε λύσεις από διάφορες διαδικασίες. Εμείς θα κοιτάμε το πολιτιστικό, χρειάζεται το πολιτιστικό, ναι. Τώρα εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ξανασχοληθεί με το Δήμο Ηρακλείου για να ξέρω το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή ποιες είναι οι διαδικασίες. Καταλάβατε τι σας είπα. Ακριβώς. Το κατάλαβα. Ή ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές. Θα πραγματικά όμως αυτή τη στιγμή και εγώ θα ήθελα να μπω μέσα στο Δήμο να δω ποιες θα είναι οι διαδικασίες για να μπορώ και εγώ να δω πώς θα βοηθήσω σε αυτήν την κατάσταση. Γενικότερα θα συμφωνήσω λιγάκι με την κυρία Κατσαμά. Θα ήθελα όλοι οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή να μιλήσουν για τον πολιτισμό. Αυτή είναι η ταυτότητα που έχουμε. Η πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης έχει μεγάλη σημασία, το ξέρετε. Ναι, η πολιτική, αλλά δηλαδή, στην Ελλάδα υπάρχει η Δράμα, είναι ονομαστή για ένα φεστιβάλ. Η Καλαμάτα για το χορό. Το άλλο για το άλλο. Το Ηράκλειο δεν θα μπορούσε να έχει. Δεν είναι το δίκτυο του πολιτισμού τη Μεσογείου. Αλλά ερχόμαστε στην ταυτότητα που σας ανέφερα στην αρχή. Αυτή είναι η πολιτιστική ταυτότητα όμως. Εγώ μιλώ για να είμαστε το δίκτυο του πολιτισμού τη Μεσογείου. Και μπορούμε. Μα το όραμα μεσογειακή πόλη, μεσογειακή πρωτεύουσα είναι κάτι που νομίζω υπάρχει σε όλα τα προγράμματα των συνδυασμών. Με λίγο διαφοροποιημένα πράγματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές δεν πιστεύει ότι το Ηράκλειο δεν έχει δυνατότητες να αναδειχθεί σε μια τέτοια πόλη. Σε μια πόλη προορισμό, όχι παστρού για να πάμε. Εγώ δεν μιλώ για δυνατότητα, μιλώ για υποχρέωση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε την Βικελαία, η οποία θα μπορούσε να είναι το κέντρο γραμμάτων και τεχνών διεθνώς. Το όραμα του Γιαναδάκη επιτέλους να γίνει πράξη. Έχουμε την Πινακοθήκη, καλά, η πρόταση Περτσελάκη έφυγε και δεν έμεινε. Μας έμεινε το κτίριο του Κοθρή τώρα. Που όταν και εφόσον ολοκληρωθεί θα στεγάσει υποπροϋποθέσεις την Πινακοθήκη, τη σπουδαία που έχει ο Δήμος. Συμφωνώ. Και πώς τη συντηρούμε μέχρι η πρόταση. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αυτή την ταυτότητα ο Δήμος Ηρακλείου την έχει. Σε αυτήν την ταυτότητα οφείλουμε να επενδύσουμε και αυτή η ταυτότητα θα μας πάει παρακάτω και αναπτυξιακά και πρωτοποριακά ώστε να είναι το Ηράκλειο αυτό που αρμόζει στο χωροχρόνο που βρίσκεται. Δεν πρέπει όμως να λύσουμε πρώτα. Παράλληλα είναι. Παράλληλα, αλλά πρώτα. Μισό λεπτό, να πω κάτι. Αυτό έτερον εκάτερον. Δεν πρέπει πρώτα να λύσουμε, να λύσουμε το να βρεθεί πάρκι εκεί στους ανθρώπους που πάνε στο μουσείο ή στην Γνωσό όταν δημιουργηθούν αυτές όταν λύσουμε αυτά τα προβλήματα παράλληλα με αυτό. Που λέτε να προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείτε. Δεν θέλουμε το μουσείο γιατί δεν έχουμε χώρο στάθμισης. Όχι, δεν θέλουμε το μουσείο. Λέω την καθημερινότητα να λύσω. Δεν είπα εγώ δεν θέλω να το μουσείο. Προσπαθώ να καταλάβω. Αλληλένδετα αυτά. Αλληλένδετα. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα προβλήματα. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε τα προβλήματα. Το ένα συνδέει το άλλο. Ο κάθε συνδυασμός έχει. Μπορεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός να έχει άλλη άποψη. Ακούστε, ο κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείτε εδώ έχει διαφορετική ιεραρχία. Των προγραμμάτων. Και θα πρέπει αυτό να λέω, μπορεί να έχει άλλη άποψη από τη δική μας. Η κυρία Κατσαμά είπε όμως ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει παράλληλα σιγά σιγά. Να έχουμε τις προτεραιότητες μας, αλλά μην ξεχνάμε γι' αυτό. Εκεί φτάνει, έχουμε φτάσει. Συμφωνείτε λοιπόν όλοι. Ο πολιτισμός του καθημέραν βίου είναι στοίχημα να το κατακτήσουμε όλοι μας για όλους. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ποιότητα ζωής, αν δεν το συνδέσουμε με τον πολιτισμό του καθημερινού. Και είναι και το λίκνο που εκπαιδεύει τον κόσμο για την επόμενη μέρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο πολιτισμός είναι παιδεία. Άρα, βγάζει, παράγει ανθρώπους πιο σύγχρονους, ανθρώπους πιο ευαισθητοποιημένους. Πολιτισμός και σε αυτό που είπατε. Ότι θα πρέπει να μάθει ο δημότης της πόλης πώς να διαχειρίζεται τα σκουπίδια του σπιτιού. Δεν είναι πολιτισμός και αυτό. Άρα όλα που είπαμε πριν από λίγο. Τα σκουπίδια, η ασφάλεια, το πάρκινγκ, όλα θέμα πολιτισμού. Όλα είναι πολιτισμός. Αλλά υπάρχει και η πολιτιστική δημιουργία παράλληλα και παραγωγή. Συμφωνώ. Το θέμα είναι πώς δίνουμε τις κοιτίδες στους ανθρώπους αυτούς που έχουν τη δημιουργική ικανότητα. Καταλάβατε ότι αποτέλεσε ένα βαρύδι όμως η κοιτίδα.
Ακριβώς, χρειαζόμαστε. Οι κοιτίδες λοιπόν είναι αυτές που γεννούν τους ανθρώπους που φέρουν ένα παραπάνω στον πολιτισμό μας και τον προάγουν. Κύριε Βλαχάκη, είσαστε το επίκεντρο απόψε της κουβέντας, γιατί σαν. Γιατί αφού εκπροσωπείτε την δημοτική αρχή που αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι, διότι όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν οι δημοτικές αρχές να έχουν φτάσει το Δήμο σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μιλάμε. Για το πολιτιστικό. Είδες, για τον πολιτισμό γενικότερα. Για πολιτισμό, γιατί φτάσαμε εκεί και θα πω συνέχεια σε αυτό που είπε ο συνάδελφος από εκεί, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να φτάσουμε στην τελευταία πράξη εδώ όσον αφορά το πολιτιστικό κέντρο. Δηλαδή οι υποδομές έχουν. Αυτό είναι υποχρέωση. Πάντως, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Πάντως, όταν ξεκίναγε δημοσιογραφικά μια κουβέντα, βασικά από την αντιπολίτευση, περί του πολιτιστικού κέντρου, κοντοσημώναν εκλογές. Ναι. Τα οικονομικά του. Κοίτα, είχε κουβέντα τζίρι. Πώς ξεκίνησε ο προεκλογισμός, που κατέληξε, τι απεντάχθηκε, τι χρωστούμε. Είναι μεγάλα κάρτια το πολιτιστικό. Λοιπόν, θα ήθελα η διαχείριση οικονομική του δεν είναι. Να προλάβω να σας ευχαριστήσω στα δύο λεπτά που μένουν. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Βλαχάκη, μονοπολίσατε τις ερωτήσεις. Μάλλον τις απαντήσεις. Έτσι, τις ερωτήσεις δεν μπορούσα να βάλω. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί. Και εύχομαι ο Νότος να είναι. Όπως. Να μην είναι ο Νοτιάς. Όχι. Που βγαίνει το Ηράκλειο. Κοίταξε, Γιώργο μου, το σκουπίζει πάντως. Το σκουπίζει όταν δεν μπορεί η δημοτική έρευνα. Ο Νοτιάς είναι ευεργετικός. Όποτε έχουμε νοτιάδες, μετά έχουμε και βροχοπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Δεν έχει βρέξει πάντως. Κυρία Κατσαμά, δεν έβρεξε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την μαζί μας. Και συγγνώμη που σας μάλωσα πριν από λίγο. Αλλή μόνο υποχρέωσή σας να συντονίσετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Βαβλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αν και στεναχωρήθηκα πριν, θα ήθελα να το πω με το επαγγελματίας πολιτικός. Θα προτιμούσα να πείτε επαγγελματίας στα πάνελ. Είπα εγώ επαγγελματίας πολιτικός. Το αναφέρετε. Πριν μάλλον σας είχαμε εξωθήσει. Επειδή και πήγα να απαντήσω. Εμείς. Ναι, και τα ακούσαμε εμείς. Όπως το λέει η Μαρία. Πώς το λένε την ύλη του λόγου, δεν. Εντάξει. Το παίρνω πίσω αν το είπα, δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, κανείς από εσάς δεν είναι εκλεγμένος αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εγώ αισθάνομαι πραγματικά τυχερός, γιατί πιστεύω ότι η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Αν κρίνει κανείς και από τον τρόπο συμπεριφοράς και των παρευρισκόμενων σε αυτό το πάνελ, αλλά νομίζω ότι γενικότερα και το επίπεδο των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές είναι καλύτερο. Και νομίζω ότι υπάρχει και σαφή πεδίο συνεργασίας για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουκλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, δεν προλάβα να μιλήσουμε για τον Κλεισθένη ούτε για το θέμα της απεισαναλογικής. Τι να κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαμερίδα. Θα ξαναφωνάξουμε μια άλλη μέρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους εδώ. Και η δικιά μου. Και μετά τις εκλογές, είτε βγούμε είτε δεν βγούμε, όποιοι βγουν, πάλι όταν μιλάμε να γνωριζόμαστε και να λέμε τα προβλήματα. Κοιτάξτε, μακάρι να βρεθείτε και οι έξι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταθέσετε αυτά που είπατε απόψε περιληπτικά, να τα καταθέσετε εκεί και μήπως αλλάξει κάτι σε αυτή την πόλη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό θέλουμε και εμείς. Όσοι συμμετέχουν έχουν αγάπη για αυτή την πόλη, έχουν αγάπη για την πατρίδα. Εγώ και το ερωτηματικό μήπως αλλάξει θα το μετατρέψω μια βεβαιότητα. Πρέπει να, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πόλη, το δικαιούται και αυτή και η κατοίκη της. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το συμπέρασμα της κουβέντας αυτής. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην πόλη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι. Και στο Δήμο. Ναι. Και στο Δήμο. Πάντα το λέμε η πόλη. Στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα για όλους μας, για μας, για τα παιδιά μας. Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς, έτσι. Από εμάς πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.